η συζήτηση, παύλα ενημέρωση για τα προβλήματα του νατολογίου στο Δήμο Μυτιλίνης. Θα παρακαλέσω λόγω της σοβαρότητας του θέματος και λόγω της ενημέρωσης που πρέπει να πάρουν οι δημότες μας μέσα από αυτή τη συνεδρίαση, να είμαστε, αν μη τι άλλο, τεκμηριωμένοι και να δίνουμε λύσεις σε αυτά που θα πούμε, γιατί οι άνθρωποι που μας ακούνε πράγματι θέλουν να βγουν σοφότεροι από τη συζήτηση. Και γι' αυτό θα παρακαλέσω εξ αρχής τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, του ΤΕΕ μάλλον, τον κύριο Μανουλακέλη, να κάνει μια εισήγηση για το όλο θέμα, έτσι ώστε από μηδενική βάση εμείς που θα τον παρακολουθήσουμε και οι δημότες μας που μας παρακολουθούν ή που θα μας δουν τις επόμενες ημέρες στην τηλεόραση, να έχουν μια άποψη τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο είναι το πρόβλημα που σήμερα συζητάμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Πριν από τον κύριο Μανουλακέλη, το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Ένα λεπτάκι. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλούμαστε να συζητήσουμε ένα θέμα μείζων για όλους μας, που δεν είναι άλλο από αυτό το θέμα της λανθασμένης σύνταξης του κτηματολογίου, τόσο κατά τον τόπο, όσο και τις διαστάσεις τοποθέτησης των κτημάτων και των περιουσιών του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των συμπολιτών μας. Είναι ένα δυσβάσταχτο κόστος για τους συμπολίτες, οι οποίοι καλούνται να ψάξουν τα κτήματά τους, τα οποία τα έχουν χάσει. Τα έχουν χάσει εννοώντας εκεί όπου έχουν τοποθετηθεί. Και βέβαια, όχι με ευθύνη δική τους, αλλά με ευθύνη κάποιων άλλων, υπευθύνων ανευθύνων, οι οποίοι κλήθηκαν και αμύφθηκαν γι' αυτό και συνέταξαν ένα κτηματολόγιο για το οποίο αυτή τη στιγμή, εάν μείνει ως έχει και δοθεί έως το τέλος του 2022 όπως απαιτείται, θα έχουμε απώλεια μεγάλων περιουσιών, οι οποίοι είναι κόποι ετών από παππούδες, από μπαμπάδες και από παιδιά, και βέβαια θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα αφενός με της ατομικής, αλλά όσο και της οικονομίας γενικότερα του τόπου μας. Εμείς αναδείξαμε το θέμα και με τη δική σας συμβουλή και με τη συμβουλή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και βέβαια ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα και απευθυνθήκαμε επανειλημμένα. Εγγράφω στους καθήλυν αρμοδίους των Αθηνών, έχω εδώ όλες τις επιστολές, για να δοθεί λύση, αφενός μεν για να δοθεί το διάστημα παράτασης υποβολής επανακτηματογράφησης από τους συμπολίτες και από την τοπική αυτοδιοίκηση βεβαίως, αλλά και να δοθεί και οικονομική εκείνη ενίσχυση η οποία θα συμβάλλει στην επανασύνταξη του κτηματολογίου. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε αποτέλεσμα. Και γι' αυτό πρέπει να ενώσουμε φωνές και δυνάμεις, να όλοι μαζί, όλοι εμείς οι οποίοι ταχθήκαμε από τους συμπολίτες για να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο, δια της ψήφου τους, να ξεκινήσουμε ένα αγώνα και να πετύχουμε αυτό το οποίο δικαιούμαστε και το οποίο είναι άδικο και το οποίο βέβαια εμείς δεν αποδεχόμαστε. Επομένως, θα ακούσουμε από τα χείλη των πλέον υπευθύνων του κ. Μανουλακέλη, των άλλων, οι οποίοι είναι γνώστες συμβούλων, δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι είναι γνώστες των αντικειμένων, και στο τέλος θα αποφασίσουμε, εάν συμφωνείτε, να συνταχθεί μία επιτροπή η οποία θα διεκδικήσει και θα διεκδικήσει και διαζώσεις, αλλά και με άλλους τρόπους την βοήθεια και την αποκατάσταση της αδικίας από αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Και εδώ δώστε το λόγο στο... Μόνο το Σώμα για λόγους καθαρά διαδικαστικούς εγκρίνει τη συζήτηση προημερησίας διάταξης καταρχήν. Ομόφωνα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βατέ, πολύ γρήγορα, παρακαλώ, επί της διαδικασίας που είπατε. Πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, θα το δούμε. Δήμαρχε, τόσο σας, λίγο. Δηλαδή, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι το κτηματολόγιο. Και εμείς
ως τοπική αυτοδιοίκηση, όσο αυτοδιοίκηση και να είμαστε, έχουμε μεγάλο μερτικό ευθύνη. Εγώ ήμουν εκείνος που πρότεινα στην προηγούμενη συνεδρίαση να έρθει ο πρόεδρος του Περιφερειακού ΤΕΕ, του Επιστημονικού Φορέα, του Καθήλυνα Αρμόδιου Φορέα, για να κουβεντιάσω. Όμως, έτσι όπως ο πρόεδρος, δεν κάνω κριτική πρόεδρε, αλλά να μας ενημερώσει ο κύριος Μαρολακέλης και εμείς μετά να παίξουμε τσίγκο λελέτες. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είμαστε πολιτικό όργανο, οφείλουμε. Καλό πρόεδρε, να βάλουμε ένα θέμα για το οποίο απασχοληθήκαμε αρκετές φορές, κάποιοι το βάζουμε 2 χρόνια, καλό πρόεδρε, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε και εδώ είναι ο εκπρόσωπος του Επιστημονικού Φορέα να βάλει πλάτη. Εγώ νιώθω άσχημα απέναντι στους συντημότες μας, γιατί θέλω να το πω ότι αυτά είναι καθαρά ζητήματα αυτοδιοίκησης και πρέπει να βγαίνουμε μπροστά σε τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Είναι αδιανόητο να κουβεντιάζουμε εισηγήσεις 5 σελίδων ασημαντότατα θέματα και σήμερα δεν υπάρχει ούτε μια ιστορική αναφορά. Και εγώ σας λέω, έχει κορονοϊό και δεν έρχονταν σήμερα. Πάνω σε ποιο επίπεδο θα γινόταν η κουβέντα? Πέστε μου, δεν έχεις κορονοϊό, φίλε στο λέω. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Μας παρακολουθεί ο κόσμος και λέει τούτοι εδώ γιατί τους ψηφίσαμε. Να κάνουμε τι? Πήγε ο πρόεδρος, τους είπε και βγάλανε μια επιτροπή. Ειλικρινά, μένω έκπληκτος και μπαίνει εκτός ημερησίας διάταξης, πρόεδρε. Αν είναι δυνατόν, χωρίς εισήγηση με 5 σειρές. Ξεκίνησε το κτηματολόγιο τάδε, εμείς κάναμε αυτά, δεν κάναμε τα άλλα, να το κουβεντιάσουμε και να καταλήξουμε βεβαίως επί της ουσίας τι θα κάνουμε από χτες, όχι από αύριο. Αλλά εγώ νιώθω την ανάγκη να τα πω, δεν νιώθω παρήσακτος και αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες που μου αντιστοιχούν. Αναλαμβάνοντας λοιπόν το Προεδρείο πλήρως τις ευθύνες της διαδικασίας, παρακαλώ πολύ το λόγο στον κύριο Μανολακέλη, όσο καθήλυνα αρμόδιος από την πλευρά του τεχνικού κόσμου, να μας μιλήσει για ένα καθαρά τεχνικό θέμα όπως έχει προκύψει, μέσα από την αστοχία της διαδικασίας, μέσα από την πλημελή άσκηση και εφαρμογή αυτών των διαδικασιών που ήρθε η εταιρεία να κάνει την κτηματογράφηση και των προβλημάτων που αυτή δημιούργησε. Παρακαλούμε πολύ λοιπόν, μέσα στα πλαίσια της πληροφόρησης για την ιστορία, να μας δώσετε το στίγμα και από εκεί πέρα πολιτικό όργανο είμαστε και φυσικά κανένας δεν θα φημωθεί από τους δημοτικούς συμβούλους, θα λάβουν το λόγο, θα τοποθετηθούν και ο κόσμος σας ακούσει και σας αποφασίσει ποιος είναι σοβαρός και ποιος δεν είναι. Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Δήμαρχε, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, λοιποί φορείς. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Μια ενημέρωση αρχικά και μετά, αν θέλετε, μπορώ να κάνω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Το 1997 ξεκίνησε το κτηματολόγιο. Ήταν το πρώτο που ξεκίνησε στη Λέσβο, στη Λευκάδα και ένα μέρος της Χίου. Ολοκληρώθηκε το 2002. Ο κόσμος, δυστυχώς, ίσως επειδή ήταν και η πρώτη φορά που ξεκινούσε μια τέτοια προσπάθεια, δεν συμμετείχε. Από την μεριά της αναδόχου εταιρείας γίνανε αρκετά λάθη. Ήταν με παλαιά υποπτικά μέσα, αυτά που λέμε εμείς GPS, ήταν GPS χειρός, δεν υπήρχε η κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι που έκαναν τη δουλειά τότε από την ανάδοχο εταιρεία και έγιναν όλα αυτά τα λάθη που ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος. Αυτό έγινε για τη Δημοτική Ενότητα Μυτιλίνης, Γέρας, Πλήνης, Κοπέλου και για την τοπική κοινότητα κάτω Τρίτους. Το 2002 ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η πρώτη φάση. Το 2005 ξεκίνησαν οι ενστάσεις πολιτών. Γιατί υπήρχαν, όπως σας είπα, πάρα πολλά λάθη, είτε με γεωγραφικές συντεταγμένες, είτε γιατί φαίνονταν πάρα πολύ άγνωστοι και δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί. Το 2015 βγαίνει ένα ΦΕΚ, το ΦΕΚ 86 ΑΑΠ, με το οποίο ξεκινάει να γίνει επαναχωροθέτηση κάποιων περιοχών στις περιοχές που είπα, Δημοτική Ενότητα Μυτιλίνης, Γέρας και κάτω Τρίτους. Και ενώ λοιπόν η Εταιρεία Ελληνικό Κτηματολόγιο προχώρησε στον επαναπροσδιορισμό, έχει σημασία, 5.076 γεωτεμαχίων σε 137 κτηματολογικές ενότητες της Γέρας και σε 5.411 γεωτεμάχια σε 165 κτηματολογικές ενότητες Δημοτικής Ενότητας Μυτιλίνης, η εν λόγω εταιρεία
αναφέρει ότι από τα 10.486 γεωτεμάχια πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε ποσοστό 51%, δηλαδή περίπου τα μισά. Οι λόγοι που καταγράφονται για τους οποίους δεν προχώρησαν οι αυτοψίες είναι κυρίως η τηλεφωνική επικοινωνία με αρκετούς ιδιοκτήτες 10 τεστ τη δυνατή, λόγω κατηργημένων τηλεφωνικών αριθμών ή λόγω θανάτων των δικαιούχων. Οι κληρονόμοι δεν είχαν προχωρήσει αποδοχές κληρονομίας έτσι ώστε να καταχωρηθεί η εγγραπτέα πράξη, διότι αρκετοί δικαιούχοι δεν βρίσκονταν πλέον στη ζωή. Σε πολλές περιπτώσεις, ούτε οι ίδιοι ιδιοκτήτες είχαν τη δυνατότητα να υποδείξουν με ακρίβεια τα όρια των ακινήτων τους, είτε λόγω της πυκνής βλάστησης που επικρατούσε μετά από 15 χρόνια. Δεν είχαν υπογραφεί τα περισσότερα από τα έντυπα των αυτοψιών από όμορους ιδιοκτήτες και συνεπώς δεν προκύπτει ότι συνεννούν για την προτινόμενη γεωμετρική υποβολή. Αναφέρω απλά ποιοι είναι οι λόγοι, εντάξει. Σε πολλές περιπτώσεις, ο μόνος ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος, ο οποίος, αν και ενημερώθηκε με αίτηση του αναδόχου για την υπόδειξη των ορίων του, εντούτοις δεν προσήλθε. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν υφίσταται υπογραφές στα έντυπα αυτοψίας εκ μέρους του Δήμου ως όμορο ιδιοκτήτη. Δηλαδή, για να κλείσει, να πω ένα παζλ, θα πρέπει να συνυπογράψουν όλοι οι όμοροι ιδιοκτήτες. Αυτό λοιπόν δεν έγινε από τη μεριά κάποιων ιδιωτών, όπως και του Δήμου. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο. Πότε έγινε, πότε. Το. Από το 2015 και μετά. Το. Όχι, η αυτοψία έγινε το φέκινγκ το 2015. Πότε κλείθηκε ο Δήμος, πότε κλείθηκε. Πριν 3 χρόνια. Το 2000. Και ολοκληρώθηκε πέρυσι τον Μάιο. Με πρωτοβουλία λοιπόν του τεχνικού επιμηλητηρίου του αντιδημάρχου της Γέρας και Προέδρου των Κοινοτήτων, αφού γραζόμενοι το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με όλους αυτούς τους πολίτες, ξεκινήσαμε μια άτυπη προσπάθεια να ενημερώσουμε τους πολίτες για να δούμε πόσες ενστάσεις μπορούμε να μαζέψουμε. Οι ενστάσεις λοιπόν που μαζεύτηκαν ήταν πάνω από 2.000 και εκτιμούμε ότι επειδή δεν υπήρχε η κατάλληλη ενημέρωση, θα ξεπερνούσαμε και τις 10.000, θα ήταν το πενταπλάσιο το νούμερο. Σε μια προσπάθεια που κάναμε μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Αθανασίου, είδαμε τον Υφυπουργό κύριο Λιβάνιο στις 12 Δεκεμβρίου του Ιουδίου 2021, που ζητήσαμε ουσιαστικά την επανακτηματογράφηση όλης της περιοχής, δηλαδή να ξεκινήσει μια μελέτη της αρχής. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της Κτηματολόγιου, κύριος Κοτσόλης, καθώς και η Γενική Διευθύντρια, κυρία Κασάπη. Μας ενημέρωσαν ότι επειδή δεν προλαβαίνουν να συνταχθεί νέα μελέτη, να δημοπρατηθεί, διότι έως το τέλος του 2022 θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπανε ότι θα προσπαθήσουν στις 21 Μαρτίου του 2022 να αναρτήσουν όσοι είχαν κάνει ένσταση αυτά που γίνανε, που ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά πριν ένα χρόνο. Με αυτό είπαμε ότι δεν μπορεί να κλείσει το κτηματολόγιο, θα παραδοθεί ένα λάθος κτηματολόγιο, εάν δεν μπουν μέσα και αυτοί οι πολίτες οι οποίοι δεν δήλωσαν ποτέ, δηλαδή αυτοί που φαίνονται άγνωστοι. Μας είπαν ότι θα δώσουν προθεσμία ένα μήνα, ίσως και δύο, για να μπορέσουν και αυτοί που είχαν κάνει ένσταση το 2005, αλλά δεν προσήλθαν στην τελευταία διετία, να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτοί. Και εκεί ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Και ολοκληρώνω με αυτό την, ουσιαστικά την ενημέρωση. Μετά, αν θέλετε κάποιες άλλες, να απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις ή προτάσεις, στη διάθεση σας. Ένα λεπτάκι, επειδή είμαι συντονιστής της συζήτησης, τουλάχιστον να το βάλουμε σε μια βάση. Δηλαδή, ουσιαστικά, για να καταλάβει ο κόσμος, το πρόβλημα έγκυται στο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή γεωτεμάχια, τα οποία αναγνώστων και δεν έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Και το πρόβλημα είναι ότι πρέπει τι να κάνει το κτηματολόγιο και τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Όχι, δεν είναι μόνο αγνώστες. Πέστε μου λοιπόν. Είναι και αυτοί οι οποίοι έκαναν ένσταση. Ναι. Και όταν ήρθε η ανάδοχη εταιρεία, δεν μπόρεσε ή να τους βρει ή να εμφανιστούν στο πεδίο. Αυτές όλες οι συμμετρήσεις έγιναν επί του πεδίου. Ωραία. Αυτό το πράγμα, την ανθρώπινη παρουσία που χρειάζεται και τη συνέργεια, δηλαδή να έρθουν οι άνθρωποι και να το δηλώσουν. Πώς μπορεί να υποκατασταθεί στην πράξη εάν αυτοί όντως δεν έρθουνε. Μετά θα τα πούμε, να τα εξαντλήσουμε τον κύριο Πρόεδρο. Όχι, απλώς προσπαθώ να φωτίσω λίγο την κουβέντα και μετά εγώ θα τελειώσω και θα αναλάβετε κι εσείς. Ναι. Το λέω δηλαδή για να μην ξαναεπαναρχόμεθα.
Ναι. Μπορείτε. Ναι, αφήστε. Υπάρχει μια ενεργοποίηση όλων των πολιτών που έχουν κάνει την αίσθηση. Το πώς. Όχι, το λέω. Εάν υποθέσουμε ότι δεν γίνει αυτή η ενεργοποίηση, θα υπάρξει πρόβλημα το οποίο δεν θα λύνεται. Σοβαρότατα. Όχι, γιατί ένα λεπτάκι. Επειδή είμαστε εδώ πολιτικό όργανο και λέμε τώρα ότι πρέπει να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Εάν είναι θέμα, π.χ. οι συμπολίτες μας να αναλάβουν υπεύθυνα, να έρθουν και να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους, πράγμα που δεν το έχουν πράξει. Και περιμένουμε από εκείνους να το πράξουν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνει ο Δήμος, να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει. Κύριε Βατέ, θα το κάνετε. Δεν είναι το θέμα μόνο δικό σας. Θα το δούμε όλο. Ναι, κάνω απλώς την ερώτηση που θα έκανα αν άκουγα στην τηλεόραση το θέμα. Τίποτα άλλο. Παρακαλώ. Ναι. Ωραία, να απαντήσω. Το 12% ναι. Επί όλων αυτών των πολιτών έχει πάει με αγωγές, δηλαδή με επιδόσεις στα δικαστήρια. Ναι. Αυτό όμως θα έλεγα ότι είναι κοστοβόρο για τον πολίτη, ο οποίος το έχει πληρώσει μία και δύο φορές αυτό το κομματολόγιο. Δεν μπορεί να γίνει ο κόσμος. Ναι, εκτός από αυτούς λοιπόν, κύριε Μαμάκη, ειλικρινά δεν θα στερήσω από κανέναν τον λόγο. Ένα λεπτάκι. Ναι, να καταλάβει ο κόσμος αυτά. Να το πω πιο απλά. Είναι ένα ποσοστό συμπολιτών μας το 20% επιπλέον, του 20%, ίσως και πιο λίγοι, οι οποίοι είναι άγνωστοι. Είναι άγνωστοι ιδιοκτήτες. Εάν αυτοί, εμείς θα κάνουμε τις εκκλήσεις, θα καλέσουμε όλο τον κόσμο, με όποιες δυνάμεις και δυνατότητες έχουμε. Εάν αυτοί δεν εμφανιστούν, είναι μείζον θέμα για τη σύνταξη του κτηματολογίου. Συγγνώμη, Γιάννη, ασφαλώς και απάντηση. Έχουν αλλάξει και τα όρια, δεν έχουν δηλώσει καν. Κύριε Μαλακέ, συγγνώμη, Δήμαρχε, ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει στη Γέρα αυτή τη στιγμή, επειδή το έχουμε συζητήσει και με τον Στρατή. Πολλοί κόσμοι αλλάξαν τα όρια των χωριών. Ακολουθήσαν τον δρόμο του κτηματολόγιο. Ο κόσμος ήξερε το ποτάμι. Έχει συμβόλαια στο Σκόπελο. Πρέπει να το δηλώσει στο Μεσαγρό. Δεν το δηλώσει στο Μεσαγρό. Το 20% της Γέρας δεν είναι δηλωμένο. Όχι γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Το ξέρει, αλλά περίμενε να το δηλώσει. Ήταν εκτός Σκοπέλου, το είπε ο Στρατής. Το κτηματολόγιο της Γέρας έγινε εκτός Σκοπέλου. Ο Σκόπελος έχει τη μισή κτηματική περιφέρεια. Αυτοί τώρα που πήγαν να δηλώσουν, λέει λάθος το δηλώνεις, εδώ πρέπει να το έχεις δηλώσει στο Μεσαγρό. Άρα μείνει εκτός. Το ίδιο παρουσιάζει. Ένα 30%. Εδώ όμως το κτηματολόγιο πέθανε το μισό πληθυσμό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαστε εδώ. Μας τρελάνουν. Είμαστε εδώ, είναι για εμφανές. Εις πάση γνωστό ότι τα λάθη είναι πολύ μεγάλα του αναδόχου και αυτή που σύνταξαν. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε αυτά τα οποία έχουμε δυνατότητα εμείς να αποκαταστήσουμε. Και τι είναι αυτό, είναι. Συγγνώμη. Έχετε τέτοια αγωνία, όχι, θα μιλήσετε. Γιατί δεν παρέχεστε, με κινήσεις, με. Αφήστε να καταλάβει ο κόσμο που μας ακούει. Εδώ κάνουμε. Μα θα το μπερδέψουμε τον κόσμο, θα τηρήσουμε μια διαδικασία. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά να τηρήσουμε μια διαδικασία να ξέρουμε κι εμείς τι κουβεντιάζουμε. Και εγώ θα αφήσετε 5 λεπτά το δημοκρατία. Για να καταλάβει ο κόσμο, πρέπει να κάνουμε. Όχι, σα παρακαλώ, εντάξει. Πάτε. Σα παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Μανουλακέλη, επαναλαμβάνω σε αυτό το οποίο είναι δική μα ευθύνη ω ένα βαθμό. Να καλέσουμε τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτό. Εάν λοιπόν από αυτούς τους ιδιοκτήτες, για X λόγους, για δυναμία, για απαξίωση του κομματιού τους, για ότι είναι εκτός Ελλάδος, δεν εμφανιστούν, αποτελεί μείζον θέμα για τη σύνταξη του κτηματολογίου ή πάμε συνεχίζουμε και ό,τι χάθηκε, χάθηκε. Φυσικά και είναι. Εμείς προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερο, να το πλήσουμε. Αυτή τη στιγμή ζήτημα να υπάρχει το 45% με όλα αυτά. Ένα 18% από ό,τι είπε ο κύριος Κοτσόλης ανοίξει στο Δήμο. Είναι στη δημοτική περιουσία του Δήμου. Επομένως, αν προσθεθεί και αυτό το 18% που πρέπει εσείς ουσιαστικά να το δείτε, θα φτάσουν παρά. Αλλά τι γίνεται. Είναι και όπως σας είπα και ο Δήμος είναι όμορος ιδιοκτήτης με ιδιώτες. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση θα κλείσει κάποια κομμάτια. Το δυνατό που μπορεί σε καμιά περιφέρεια της χώρας δεν έχει κλείσει 100%. Εμείς προσπαθούμε να κλείσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Πρέπει και κάτι τελευταίο και εγώ τελειώνω. Αυτή τη στιγμή η ανεπάρκεια και η αστοχία των μελετών όπως έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία είναι λόγω της δικιάς της ευθύνης ή επειδή συνέβησαν αυτά, το ότι δεν εμφανίστηκαν οι ιδιοκτήτες, τελικά δεν μπόρεσαν να κλείσουν αυτά τα δίκτυα. Νομίζω το ανέφερα στην αρχή, ήταν και τα δύο. Ήταν και η συμμετοχή του κόσμου που δεν ήταν όσο και τα υποπτικά μέσα, επειδή ήταν όπως είπα η πρώτη
ουσιαστικά κτηματογράφηση που ξεκίνησε. Λοιπόν, ερωτήσει των συναδέλφων στον πρόεδρο. Ναι, στον πρόεδρο. Λοιπόν, εγώ μία κουβέντα θέλω να πω. Κυρία Χιωτέλη, ένα λεπτάκι, κύριε Ζαφυρίου. Κυρία Χιωτέλη, ο κύριο Ζαφυρίου. Άλλο σύμβουλο. Ερωτήσει στο. Κυρία Τσιριγότη. Ερωτήσει. Ναι. Ο κύριο Μανούσο. Ο κύριο Βουνατζή. Και ο κύριος Μαμόλης. Λοιπόν, κύριε Χιωτέλη, ακούμε. Κύριε Μανολακέλη, δώστε μου κάποιες διευκρινήσεις για να είμαι σίγουρη ότι έχω αντιληφθεί το πρόβλημα που υπάρχει. Μιλάμε για δύο φάσεις στο κτηματολόγιο. Την πρώτη και τη δεύτερη που αφορούσε τις διορθώσεις. Η πρώτη φάση, από την πρώτη φάση μάλλον, υπάρχουν τίτλοι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου δηλωθεί από την πρώτη φάση. Δεν λέω για διόρθωση που δεν έχουν καθόλου δηλωθεί. Βέβαια, είναι αυτή που σας είπα, είναι άγνωστη, είναι πάρα. Ωραία. Στη δεύτερη φάση, από όσο έχω καταλάβει από την αρθρογραφία σας, πήγαμε με 10.000 τίτλους. 5 στην περιοχή της Μυτιλίνης, χοντρικά τα λέω, και 5 στην περιοχή της Γέρας. Έγιναν αίτηση διόρθωσης συνολικά σε 5.500 τίτλους. Άρα μιλάμε για 5.000 περίπου τίτλους, δηλαδή το 50% που είναι το λέω αν έχω καταλάβει καλά, που δεν έχουν γίνει αιτήσεις διόρθωσης. Πολύ καλά. Ναι. Συν αυτή η περιουσία που ανήκει στο Δήμο. Συν τους αγνώστους. Ωραία, που νομίζω κάπου είπατε ότι είναι ένα ποσοστό 18%. Του Δήμου, ναι. Έτσι μα του Δήμου, των αγνώστων, Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Αυτό λοιπόν το έχουμε καταλάβει καλά. Ωραία, κύριε Μανολακέτη. Και το δεύτερο. Την πολιτική ευθύνη, γιατί μάλλον υπάρχει κάποιος πολιτικός προϊστάμενος που από την ώρα που θα δώσει την εργολαβία παρακολουθεί την εξέλιξη και την ολοκλήρωσή της. Και δικαιούμαστε να απαιτούμε ευθύνες από αυτόν τον πολιτικό προϊστάμενο. Αυτά. Θα απαντήσω εγώ. Φυσικά και υπάρχουν, επιβλέπουν τις μελέτες, αλλά αυτά έχουν περάσει εδώ και 20 χρόνια και οι περισσότεροι έχουν συνταξιδοτηθεί. Υπάρχουν ευθύνες. Φυσικά και υπάρχουν. Προϊστάμενος εννοώ σε επίπεδο Υπουργείο για να το χρησιμοποιήσουμε ως επιχείρημα, όχι υπηρεσιακός. Προφανώς υπήρχε, αλλά δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη διεκδίκησή μας, το λέω ως επιχείρημα, ότι δεν είναι αστοχία μόνο και αδιαφορία. Υπήρχε και έλλειψη παρακολούθησης της εξέλιξης. Προφανώς. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω. Ο οποίος είναι ποιος, γιατί εδώ πρέπει να μας πούνε ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος που θα μπορούσε σήμερα να αποτανθεί. Σε κύριε Χιωτέλη. Σας παρακαλώ, μην δημιουργούμε εντυπώσεις μόνο. Να πάμε στο πρακτικό. Λέτε εσείς, ένα λεπτάκι. Λέει ο κύριος Μανολακής ότι είναι υπόθεση 18 χρόνων πριν και αυτοί οι οποίοι ήταν οι επιβλέποντες δεν κάναν τη δουλειά τους και πήραν σύνταξη. Σήμερα που μιλάμε, είναι αυτό. Έτσι, λοιπόν. Η τελευταία εργολαφία δεν ήταν 18 χρόνια πριν για τη διόρθωση. Θέλετε να βγάλουμε έναν ένοχο αυτή τη στιγμή για να πάμε σπίτι μας. Η τελευταία εργολαφία. Ή να βγάλουμε κάτι πρακτικό. Κύριε Μανολακέλη, απαντήστε, η τελευταία εργολαφία πότε ήτανε. Μα αυτό που άκουσα είπα, δεν έκανα ερμηνεία. Αυτό που άκουσα από τον κύριο Μανολακέλη. Λοιπόν, άλλος συνάδελφος, μάλλον όχι. Ναι, ο κύριος Αφηρίου. Θέλω να πω το εξής και να το λάβει το σώμα λίγο σοβαρά. Για το 18% κύριε Δήμαρχε που ανέφερε, θέλω να σας πω το 2011 με απόφαση Δημάρχου τότε συστήθηκε μία επιτροπή καταγραφής, το θυμάσαι Γιάννη, της περιουσίας του Δήμου, στην οποία ήμουν πρόεδρος εγώ. 6 μήνες δουλέψαμε και καταγράψαμε όλη την περιουσία του Δήμου προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί για το κτηματολόγιο. Εγώ έκατσα, είδα τα χαρτιά μου. Τότε ήταν υπάλληλος που μας βοήθησε πάρα πολύ, ένας δεν είναι εν ζωή τώρα, λεγόταν Γρηγόρης Σιμιτζής από τη Γέρα. Δουλέψαμε πάνω από 6 μήνες. Καταγράψαμε όλα τα πράγματα. Ήρθαν οι 13 Δήμοι και μας καταθέσαν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν. Αυτό ήταν μια δουλειά που ήμασταν υποχρεωμένοι να την κάνουμε τότε ως Δήμος για το κτήμα. Αυτό, πού βρίσκεται αυτή όλη η δουλειά. Εμείς το τελειώσαμε, το παραδώσαμε. Πάνω από 6 μήνες δουλειά, υπογράψαν και τα δώσαμε στο Δήμο για να προχωρήσουν. Γιατί ακούω τώρα που λέει το κτηματολόγιο, έγινε δουλειά σοβαρή. Δουλέψαμε μερόνυχτα για αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να το δείτε κύριε Δήμαρχε. Είναι μια δουλειά η οποία έχει γίνει, είναι καταγεγραμμένα πράγματα. Τώρα αν έγινε λάθος, ένα κτήμα δεν ήταν, φωνάξαμε
Θυμάμαι Μανταμάδο, Μόλιβο, Πέτρα, όλοι οι Δήμοι. Ένας προς ένας ήρθαν και μας κατατέθεσαν. Έχουμε αυτά. Έχουμε αυτή την περιουσία. Έχουν πουληθεί αυτό. Έχουμε για το βιολογικό κάνει αυτό. Στα βουνά τα χαρτιά. Τα καταθέσαμε κάπου. Πού είναι αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχουν. Πρόεδρε. Αυτό ήθελα να σας το πω έτσι ενημερωτικά, γιατί εντάξει, κάποιοι συνάδελφοι δεν θα είσαστε. Εγώ όμως που το δούλεψα, ποιο το ρωτά. Θυμάμαι, 6 μήνες μας πήρε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, ναι, ναι, μόνο κύριε Ζαφυρίου, ένα λεπτάκι. Και πάλι, εγώ είμαι υποχρεωμένος εκ της θέσεώς μου να βάζω την κουβέντα στα όρια αυτά όπως τα γνωρίζω και μπορώ και φωτίζω το σώμα. Αυτή η καταγραφή της δημόσιας περιουσίας του Δήμου, της δημοτικής περιουσίας, δεν έχει να κάνει με το κτηματολόγιο. Έχει να κάνει. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με το κτηματολόγιο. Συγγνώμη. Έχει να κάνει με την ανέβρεση των ακινήτων καταρχήν, για να ξέρουμε τι έχουμε και βεβαίως μετά να τα δηλώσουμε. Έτσι, ναι. Όχι ότι αυτό έχει να κάνει με το κτηματολόγιο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε. Η κυρία Τσιριγότη, παρακαλώ. Πρόεδρε, συγγνώμη λιγάκι. Μήπως για τη συζήτηση να ενημερώσουμε λιγάκι το σώμα τι έχουμε κάνει, τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή πάνω σε αυτό το θέμα που έθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Είναι χρήσιμο αυτό. Κύριε Γενικέ, εννοείται ότι θα ενημερώσουμε, διότι εδώ υπάρχει μία περιραίουσα, έτσι τοποθέτηση από τον κύριο Μανουλακέλη, ότι το 18% των ακινήτων είναι δημοτικά και δεν έχουν δηλωθεί. Βεβαίως και πρέπει να ενημερώσουμε, αλλά να τελειώσει η ενημέρωση του σώματος και οι ερωτήσεις στον κύριο Μανουλακέλη για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Γιατί δημιουργείται μια εντύπωση που πρέπει να τα δούμε σωστά. Λοιπόν, κύριε Τσιριγότη, παρακαλώ. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Μανουλακέλης, επειδή μας εισηγήθηκε θα ρωτήσουμε, εμείς θα απευθύνουμε τις ερωτήσεις. Αν υπάρχει η γνώση πόσο είναι το ποσό που πήραν οι ανάδοχοι εργολάβοι για να διεκπαιρεώσουν την κτηματογράφηση των περιοχών της Μυτιλίνης και της Γέρας πριν Σκοπέλου και του Κάτω Τρίτους, επειδή είναι ασύλληπτα, γι' αυτό ρωτάω, αν μπορούν να προσδιοριστούν, αν ξέρει κάποιος να μας τα κατονομάσει, γιατί είναι πολύ εύκολο να ρίχνουμε την ευθύνη στον κόσμο, έτσι, και να λέμε ότι δεν έκαναν, δεν έδειξαν. Αλλά ας πούμε και τι ποσά πήραν οι εργολάβοι, οι εταιρείες αυτές που ανέλαβαν να κάνουν την κτηματογράφηση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι σε σχέση με την απόφαση, την υπουργική απόφαση επαναχωροθέτησης επανακτηματογράφησης που βγήκε το 2015. Πριν από 2-3 χρόνια πράγματι ξεκίνησε η διαδικασία. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε τα χαρτιά τους, πήγανε τοπογραφικά, πήγανε συμβόλαια. Με αυτούς που ανταποκρίθηκαν και πήγαν, οι διορθώσεις έγιναν στο κτηματολόγιο ή όχι. Λάθος έγινε και εκεί. Τις ξέρω τις απαντήσεις, αλλά επειδή θέλετε να διελευκανθεί η συζήτηση και να βγάλουμε και έναν ένοχο, καταλαβαίνω ότι θέλετε να βγάλουμε σήμερα. Εμείς τον ξέρουμε τον ένοχο, αλλά ρωτάμε για να ακουστεί. Έγιναν τελικά οι διορθώσεις αυτές. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί, οι προθεσμίες τελειώνουν και θα γίνουν πάρα πολλά λάθη. Αυτοί οι άνθρωποι που αφήστε αυτούς που δεν ανταποκρίθηκαν, αυτοί που ανταποκρίθηκαν, διορθώθηκαν τα κινητά τους στο κτηματολόγιο. Κατά το κτηματολόγιο. Και να τις κάνω και τις τρεις μαζί και ένα τελευταίο, και αν προκύψει κάτι άλλο στη συζήτηση. Δύο τελευταία. Οι ενστάσεις που λέτε ότι έγιναν περίπου 2.000 ενστάσεις, πού απευθύνονταν στο φορέα που έκανε την επανακτηματογράφηση, ή έγινε κάποια διαδικασία ίσως. Και τι είναι αυτό που πρέπει να παραδοθεί μέχρι 31-12-22, γιατί από όσο γνωρίζουμε, μέχρι 31-12-22 τρέχει και η προθεσμία για να ασχηθούν οι αγωγές και οι ειδήσεις διόρθωσης στις περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί. Άρα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι η παράδοση 31-12-22, γιατί υπάρχει και ένα τεράστιο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι της Λέσβου, που δεν έχει ακόμα κτηματογραφηθεί και είναι τώρα στη φάση της κτηματογράφησης. Εγώ δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 31-12-22, αν μπορεί να διευκρινιστεί. Ένα λάθος κλιματολόγιο, αυτό θα παραδοθεί. Μα μέχρι 31 υπάρχει προθεσμία να γίνουν αγωγές. Άρα οι διορθώσεις δεν θα έχουν τελειώσει μέχρι 31-12-22. Αυτό προσπαθώ να πω. Τι είναι αυτό που πρέπει να παραδοθεί. Από πού προκύπτει ότι πρέπει να παραδοθεί 31-12-22. Ο κύριος Μανούσος. Ναι, τι να απαντήσετε τώρα, πόσα λεφτά πήρε ο ανάδοχος. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Α, εντάξει, ωραία. Εγώ το θέμα το έχουμε σχοληθεί με τον κύριο Μανουλακέλη. Κύριε Πρόεδρε, άμα θέλετε να μην ρωτάμε, να ρωτάμε τις ερωτήσεις που θέλετε να μας το πείτε, να τις ρωτήσουμε, εντάξει. Άμα μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα, να την ασκήσω. Εγώ δεν θέλω αυτή την εξουσία, δεν τη θέλω.
Αν μου τη ζητάτε να το κάνω, το κάνω. Παρακαλώ. Νομίζω όλο το θέμα αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε μια άκρη. Το κτηματολόγιο πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Δυστυχώς έτσι είναι, κύριε Ζαφυρίου. Ήδη μας είπε ο κύριος Μανολακιάς ότι έγινε έλεγχο στη Γέρα σε 10.000 ακίνητα, τα οποία διορθώθηκαν τα 5. Επειδή είχα έρθει σε επαφή με το κτηματολόγιο, όποιο ήταν δύσκολο κομμάτι, θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο και ούτε τηλέφωνο πήραν ποτέ, ούτε τίποτα. Ολόκληρες περιοχές της Γέρας είναι εκτός. Αστικά ακίνητα κτίσματα είναι τα μισά δηλωμένα, τα μισά περασμένα, τα οποία είναι. Και τα περισσότερα κτήματα, η αξία τους αν πάνε στα δικαστήρια για να δικαιωθούν, πέρασε. Οπότε θα μείνει άχρηστη όλη η περιουσία των δημοτών. Η κίνηση είναι μία. Ή παίρνουμε ξανά από την αρχή το κτηματολόγιο, ή θα μας δώσουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια παράταση με τον αρθή εταιρεία εδώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε και νομικά. Σαν Δήμος, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Δημοτική Αρχή, να κινηθούμε και νομικά κατά το κτηματολόγιο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο κύριος Μνατσής. Το θέμα του κτηματολογίου το ζήσαμε εμείς στο πετσί μας. Ερωτήσεις, γιατί αλλιώς θα αρχίσουμε τις τοποθετήσεις. Θέλω να ρωτήσω. Οι ενστάσεις έχει λήξει η προθεσμία των ενστάσεων. Οι προσφυγές στο δικαστήριο έχει λήξει. Όχι. Υπάρχει, είναι επαόριστο. Μέχρι 31 Δεκάτου, λίγο πριν το Δεκέμβριο, δώσε παράταση ένα χρόνο. Αυτό δεν εάν έχει δηλώσει ένα ακίνητο κανονικά κάποιος, γιατί αυτό το έζησα, κανονικά ένα ακίνητο, απάνω στο ακίνητο αυτό έπεσε ο διπλανός, μπαίνει μέσα και δεν κάνω τίποτα, τι γίνεται, ποιος το παίρνει, πώς, θα το πάρει ο διπλανός. Μπορεί να πας και εσύ κανένα χωρίς να το ξέρεις. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, ναι. Μπορεί να πας και εσύ το δωρε κάποιο χωρίς να το ξέρεις. Και εσύ μπορεί να πας. Πρόεδρε. Γι' αυτό το ρώτησα κι εγώ. Και ο κύριος Μαμόλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ερωτήσεις. Καταρχήν να πω ότι αυτή τη στιγμή όσοι μας βλέπουν από τους πολίτες περιμένουν κάτι θετικό να βγει από εδώ. Λοιπόν, ας ηρεμήσουμε λίγο. Ας ηρεμήσουμε λίγο και ας βγάλουμε μια σωστή απόφαση, κύριε Δήμαρχε. Απευθύνομαι σε εσάς σαν κεφαλή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας βγάλουμε μια σωστή απόφαση, γιατί πραγματικά θα χαθούν περιουσίες και να έχουμε υπόψη ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει πλέον για διορθώσεις. Έρχομαι λοιπόν στις ερωτήσεις. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μανολακέλη, αν καταφέρουμε να γίνει εκ νέου κτηματολόγιο, ποιο θα είναι το κόστος που θα επιβαρυνθεί το Υπουργείο και γενικά η κυβέρνηση, αν το γνωρίζετε περίπου. Μία ερώτηση είναι αυτή. Δεύτερον, έγινε μία ανάθεση έργο. Έτσι δεν είναι, ανάθεση έργο έγινε το κτηματολόγιο. Παραλήφθηκε. Υπάρχουν υπογραφές ότι το παρέλαβαν το κτηματολόγιο αυτό, το οποίο θέλει ο κύριος Υπουργός να παραδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν το παρέλαβαν κάποιοι, τι παράλαβαν. Ένα έργο το οποίο δεν περπατιέται. Είναι αναλυφθεί. Πώς. Ακριβώς. Όσο για αυτά που είπε ο κύριος Ζαφυρίου προηγουμένως, επειδή είμαστε παθών σαλουτρά, θέλω να σας πω το εξής. Τα περιουσιακά στοιχεία της κάθε κοινότητας. Κλείσε λίγο το μεγάφωνο, το μικρόφωνο. Ναι. Τα περιουσιακά στοιχεία της κάθε κοινότητας έχουν καταγραφεί. Από εκεί βγήκαν και το κτηματολόγιο. Ακούστε τώρα, το νεκροταφείο των Λουτρών, το οποίο μας δώρησε δίπλα άνθρωπος για να κάνουμε επέκταση. Δεν μπορούν να γίνουν συμβόλαια, διότι δεν είναι καταγραμμένο στο κτηματολόγιο το νοικοταφείο. Ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν μπαίνουν και θέματα περιουσιακών στοιχείων σοβαρά του Δήμου, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να ρωτήσω εγώ και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί η συζήτηση σε σωστή βάση για να βγάλουμε σωστό αποτέλεσμα. Κύριε Μανολακέλη, πολύ γρήγορα απαντήστηκε στον κύριο Μαμόλη και ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Η προηγούμενη μελέτη που είναι τη Β' φάση, ουσιαστικά που είναι όλες οι άλλες περιοχές πλην Γέρας και Μυτιλίνης, ήταν η μελέτη γύρω στα 10 εκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου ο εργολάβος το πήρε γύρω με τα 4 εκατομμύρια. Επομένως, στην περίπτωση της Μυτιλίνης με της Γέρας, που είναι μικρότερη ουσιαστικά η περιοχή, βγάλετε αναλογικά, μπορούμε να καταλάβετε. Πόσο βγαίνει δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, ανοίγουμε κύκλο μιλητών. Ο κύριος Μαμάκος.
κυρία Χιωτέλη. Ο κύριος Αστυραγκάγης. Η κυρία ναι, η κυρία Τσιριγότη, ο κύριος Αστυραγκάγης. Ο κύριος Σακίδης. Άλλος. Τελευταίος εγώ, τελευταίος. Ο κύριος Ανδριώτης. Ο κύριος... Κυρία Χοκλάκα. Τιμής. Κύριος Τιμής. Κύριος Μανούσος. Και ο κύριος Φαργόπουλος. Και εγώ. Λοιπόν. Και ο τελευταίος εγώ, κύριε. Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει. Κύριε, λοιπόν, ο κύριος Μαμάκος. Α, κύριε... Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όχι. Επειδή ένα θέμα είναι καθαρά τεχνοκρατικό, κύριε Πρόεδρε, και επειδή αρκετές φορές η παράταξή μας διαμέσου του κύριου Βατού το έχει θέσει θέμα και παλαιότερα, η παράταξή μας σαν κεντρικό μελητή έχει τον κύριο Βατό, ο οποίος και γνώση του αντικειμένου και τεχνοκρατικά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γι' αυτό και θα δώσω το λόγο. Ωραία, ωραία, ωραία. Θέση μου στον κύριο Βατό. Λοιπόν, ο κύριος Βατός έχει το λόγο. Εκ μέρους της παράταξης κύριου Μαμάκου. Λοιπόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η άποψη του Βασίλειου Μαμόλη ήταν ότι καλό είναι να βγει κάτι θετικό. Εγώ πιστεύω ότι παρόλες τις διαφωνίες που θα έχουμε στην πορεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταλήξουμε κάπου και νομίζω ότι θα το κάνουμε. Θέλω να σας πω ότι η Κύπρος έχει κτηματολόγιο από το 1946. Για να γνωριζόμαστε λίγο. Αυτό το είπα τώρα για να σας πω ότι δεν είναι μόνο η ευθύνη της κτηματολόγιων ΑΕ, που είναι και την παραδέχεται, αλλά είναι και το πολιτικό έλλειμμα της κορφής που δεν έλεγξε το κτηματολόγιο, είναι και στο σύνολό της διαχρονικά η αυτοδιοίκηση που δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κυρίως ως προς την ενημέρωση, για να μην παρεξηγηθώ δηλαδή, έτσι. Και παράλληλα κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν είχαν λόγους να μην δηλώσουν την ιδιοκτησία τους, δεν αναφέρομαι σε αυτούς που είχαν προβλήματα. Άρα, εδώ έχουμε μία συνιστόσα πολλών λαθών και μας εναπομένουν 11 μήνες. Αυτοί οι 11 μήνες όμως φαίνεται, και το είπε και ο κύριος Μανολακέλης στην πρόσφατη επαφή που είχαν με το Υπουργείο, ότι δεν αλλάζει, είναι σαν μια τελική ημερομηνία. Αυτό προφανώς και μας ξεπερνάει, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίαρχη και κυρίως όταν δίνει τον παρά. Και το λέω για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Και όταν η όποια χώρα, μέλος, δεν τηρεί τα υπογραφέντα, από εκεί και πέρα ξέρετε τι μπορεί να συμβεί, λέω εγώ. Κάποιος έκανε μια πρόταση, ο συνάδελφος, ο Παράσχος, είπε να κάνουμε δικαστήριο. Πολύ φοβάμαι ότι θα το κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι ότου το μαζέψουμε, και αυτό είναι το δύσκολο. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις όμως, γιατί έτσι όπως ακούστηκε, φαίνεται ότι τα πάντα ξεκινάνε από δύο ημερομηνίες. Από τις σημερινές αποφάσεις που θα πάρουμε, οι οποίες τι θα κάνουν, το πολιτικό προσωπικό να πιέσει προς το κέντρο, μήπως μπορέσει να κερδίσει χρόνο, και θα δούμε τι χρόνο και πού θα πάει. Και η 21η Μάρτη, όπου είναι μία ημερομηνία έναρξης, να προσπαθήσουν αυτοί που έκαναν ενστάσεις να τακτοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους, εάν αυτό είναι εφικτό. Και εναπομένου οι άλλοι, οι οποίοι δεν έκαναν και τίποτα, και πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι για αυτούς, αλλά και αυτοί να κάνουν κάτι για αυτούς. Γιατί παίζει και έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα από την αρχή. Ωραίες είναι οι ερωτήσεις. Ποιος είναι πολιτικός υπεύθυνος της εταιρείας κτηματολόγιων ΑΕ? Η ελληνική πολιτεία δια του αντίστοιχου Υπουργείου. Τώρα, τι λέτε, να αποφασίσουμε εμείς να τιμωρήσουμε τους υπουργούς? Απλά θα βάλουμε ζητήματα σε ένα κείμενο ή
θα εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι οι παραλήψεις σας πρέπει να μας δώσουν χρόνο και να μην λέτε ότι θα σας δώσουμε ένα μήνα συν ένα μήνα. Γιατί δεν σας το κρύβω ότι αυτό το επιχείρημα που λέμε ότι ο Δήμος δεν τακτοποίησε την δημοτική περιουσία. Προσέξτε, δεν είναι γιατί δεν έκανε την ένσταση, επειδή θα τα πει ο Ρακλής. Είναι γιατί δεν τελεσεδίκησε τι, τα ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας, που σημαίνει είναι στην ίδια φάση με αυτό το ποσοστό που έκαναν ενστάσεις και δεν τους βγήκε. Στην ίδια κατηγορία είμαστε. Μην νομίζετε ότι είμαστε σε διαφορετική. Άρα, από κοινού, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πώς 21 Μαρτίου θα μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε τις περισσότερες δηλωθήσεις ιδιοκτησίας. Από εκεί και πέρα τι γίνεται με τις άλλες. Πράγματι ένα ποσοστό λέξη και από τον στρατή, έτσι κι αλλιώς δεν είναι γιατί λείπουν, είναι για μια σειρά από αντικειμενικούς ίσους λόγους, ένα μικρό ποσοστό τελικά θα μείνει στον αέρα. Τώρα αν θα είναι 3-5%, παιδιά, δεν θα το γλιτώσουμε και δεν μπορούμε να το σώσουμε. Εμείς λέμε τώρα για όλους εκείνους που μπορούν πράγματι την τελευταία στιγμή. Πρώτο, πρέπει να ζητήσουμε παραπάνω χρόνο. Το ένας μήνας συν ένας μήνας, κρίνω και με την αντίσταση που έχει ο Έλληνας πολίτης σε τέτοιου είδους διαδικασίες, θα τη στέκεται, δεν φτάνει. Άρα, προτείνω το πολιτικό προσωπικό, και επειδή πρέπει να το ονοματίσουμε ποιο είναι αυτό, είναι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμαρχος, είμαστε και όλοι εμείς, υπό την έννοια ότι θα διεκδικήσουμε περισσότερο χρόνο σε κάθε περίπτωση. Δεν φτάνει ο ένας ή ένας μήνας. Αυτό όμως σημαίνει ότι και η αυτοδιοίκηση, χωρίς να λέμε δεν της πέφτει λόγος, πρέπει εμφατικά να τονίσει σε όλους τους συνδημότες μας ότι κύριοι, μην κρύβεστε πίσω από το επιχείρημα «δεν έχω χρήματα», που πράγματι δεν έχουν χρήματα οι άνθρωποι, πράγματι και να είχαν γιατί να τα δώσουν να καλύψουν τα λάθη των άλλων, αλλά όταν πρόκειται να χάσεις την ιδιοκτησία σου, έτσι πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις. Τι να κάνεις? Να πας να τη δηλώσεις. Και εμείς να τους πούμε, κύριοι, μπορεί να μην φτάνει ο χρόνος να προκηρύξετε διαγωνισμό για να γίνουν οι νέες θυματογραφήσεις, να βρείτε όμως, αυτό θα πρέπει να κάνει μια επιτροπή που πιστεύω ότι θα βγει σήμερα να λάβει αυτές τις ευθύνες, τι να κάνει? Αμέσως να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, δεν είναι εδώ η πρώτη φορά που δίνονται απευθείας αναθέσεις, το χρήμα ρέει άφθονο, σιγά τώρα την τελευταία στιγμή να μην προτάξουν την τυπικότητα. Ας βγάλουν και 10 παράδες παραπάνω προκειμένου να αρχίσουν από την άνοιξη, γιατί και ο καιρός πρέπει να βοηθάει, να κάνουν και τις υπόλοιπες αποτυπώσεις ώστε να καλύψουμε ένα μεγάλο ποσοστό. Και παράλληλα να διευκρινίζονται, να τακτοποιούνται, πέστε μια κουβέντα, αυτές που πράγματι δείχνουν να έχουν πρόβλημα. Και επειδή θα μου πείτε κάτι, όσοι πήγανε στα δικαστήρια, πηγαίνουν στο πρωτοδικείο κτλ. Προσέξτε να δείτε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο το οικονομικό. Λέχθηκε, αλλά πρέπει να το πούμε. Είναι και πόσο οι όμοροι συνενούν σε αυτό. Δηλαδή δεν είσαι μόνος σου. Εγώ θα σας πω που είναι και η δουλειά μου. Πλήθηκα για το πατρικό μου το σπίτι, δηλώνω, αφήστε τα οικονομικά, να καλύψω όλο το οικοδομικό τετράγωνο, γιατί στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σου λέει σιγά μην ασχοληθώ εγώ, θα τρέξει ο συγκεκριμένος. Θέλω να πω ότι απαιτείται και λίγο παραπανήσια συνείδηση από τους συνδημότες μας που μας ακούνε, ώστε να πιάσουμε αυτό το ποσοστό. Και επειδή πράγματι φάνηκε ότι η πολιτική διάθεση υπάρχει, η πολιτική βούληση όλων είναι σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει, αφού την κριτική του καθένας μπορεί να την κάνει, σήμερα να βγει μια επιτροπή, αφήσουμε τώρα αυτή την επιτροπή για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, θα την κάνουμε άλλη φορά, να κάνουμε μια επιτροπή να κάνει δουλειά, γιατί εδώ πρόκειται, ναι, άλλη φορά την κάνουμε την απελευθέρωση, να είναι άνθρωποι, εντάξει, ωραία, οι οποίοι πράγματι γρήγορα με στόχο να κερδίσουν ή δυνατόν περισσότερα, και η Δημοτική Αρχή, εγώ θα έλεγα το Δημοτικό Συμβούλιο, να
ενημερώσουμε εμφατικά, νομίζω σε μια εποχή που υπάρχει ο ηλεκτρονικός τύπος, ο τοπικός τύπος, να ενημερώσουμε. Εγώ νομίζω ότι έχει πάρει πρωτοβουλία και ο τοπικός τύπος, να λέμε για καμιά φορά κάτι για αυτούς, έτσι. Λοιπόν, αφού και το δίκτυο κοινοτήτων συμμετέχει και όλοι αυτοί, όλοι μαζί, να ενημερώσουμε τους, αλλά η ενημέρωση θα γίνει από έναν όρο. Κύριοι, εάν δεν ανασκουμποθούμε όλοι, 31 Δεκέμβρη του 2022, μην αρχίσετε την κλάψα ότι χάσατε έστω αυτό το κτηματάκι που σας άφησαν οι γονείς σας κλπ. Και μην μας πυροβολείτε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, η κυρία Χιοδέλη. Λοιπόν, όταν την προηγούμενη φορά, κύριε Πρόεδρε, βάλαμε το αίτημα για εκτός ημερησίας διάταξη στη συζήτηση του κτηματολογίου, ακριβώς με αφορμή τα όσα είχε την αρθρογραφία του κυρίου Μανολακέλη, αλλά και του τοπικού τύπου, από όπου ενημερωθήκαμε για τις εξελίξεις. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, το κάναμε. Θέλω και εγώ να αναφερθώ, δεν το έβαλα διαδικαστικά, ότι η δέσμευση που είχαμε είναι ότι θα μπει το ζήτημα και θα συζητηθεί σαν τακτικό θέμα στη συνεδρίαση, κάτι το οποίο δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ και το συζητάμε και θα καταθέσουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο τις απόψεις μας. Για το λόγο που θα καταλάβετε παρακάτω και για το λόγο που ανέφερε και ο κύριος Βατός, ήταν πολύ σημαντικό για μας και σας είχαμε προτείνει να παρευρίσκεται σήμερα και η πολιτική μας ηγεσία, η πολιτική εκπροσώπηση του τόπου μας, οι βουλευτές μας δηλαδή, ώστε να δεσμευτούν, να ακούσουν τον προβληματισμό και να δεσμευτούν σε αυτά που κατά την άποψή μας θα εξυπηρετήσουν την πιο θετική εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν έγιναν. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, το συζητάμε και οι ερωτήσεις που απίθυνα στον κύριο Μανολακέλη είχαν σκοπό, γιατί και εγώ ήξερα τις απαντήσεις, να κάνουν φανερό ότι δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό τίτλων τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο νησί μας. Μιλάμε για ένα ποσοστό στις περιοχές αυτές που πιθανόν πλησιάζει και το 50%. Άρα λοιπόν, μεγάλο το χρέος μας και μεγάλη η ευθύνη μας για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προστατεύσουμε τις περιουσίες των συνδημοτών μας, αλλά και του ίδιου του Δήμου, αν και όπου υπάρχει πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να πω ότι και οι ερωτήσεις που έκανα για την πολιτική ηγεσία δεν είχαν να κάνουν την ανάγκη σήμερα να δείξουμε κάποιον μόνο και μόνο για να βρούμε έναν ένοχο. Είχαν να κάνουν στην ανάγκη να πλουτίσουμε την επιχειρηματολογία μας για το όταν θα πηγαίναμε ως Επιτροπή να συζητήσουμε. Δηλαδή, εντοπίζουμε τα λάθη που έγιναν, ώστε και εμείς στη φαρέτρα των επιχειρημάτων μας να έχουμε τέτοια επιχειρήματα, ώστε να απαντούν στις αισθάσεις που μας βάζουν σήμερα για το ότι δεν γίνεται, δεν μπορούμε, δεν φταίμε, δεν προλαβαίνουμε. Θέλω λοιπόν σε αυτή τη φάση να πω ότι σε πολλά πράγματα συμφωνώ με αυτά που πρότεινε ο κύριος Βατός πριν από λίγο. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια επιτροπή, όπως περίπου την περιέγραψε ο κύριος Βατός. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή πρέπει να συμμετέχει ο κύριος Μανολακέλης, θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Να συμμετέχει ο Δήμαρχος οπωσδήποτε, να συμμετέχει ίσως και οι Δήμαρχοι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε εμείς και των δύο, αν υπάρχουν προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Ωραία. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μανολακέλης, να συμμετέχουν οπωσδήποτε και οι βουλευτές από όλα τα κόμματα που είναι εκλεγμένοι από το νησί μας. Αυτό που πρέπει να ζητήσουμε καταρχήν, θεωρώ, είναι πολιτική απόφαση. Δηλαδή, είναι απόφαση πολιτική να μην παραδοθεί το κτηματολόγιο σε αυτή τη φάση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι βουλευτές μας. Αν αυτό καταρχήν το διασφαλίσουμε, μετά πάμε να δούμε με ποιους τρόπους θα τρέξει πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα αυτή η ιστορία. Θα χρειαστεί και η παράταση, θα χρειαστεί και η χρηματοδότηση. Είναι φανερό ότι σε αυτή τη φάση, όταν έχεις μια τέτοια εργολαβία και υπάρχει έκπτωση, από ό,τι κατάλαβα, αν κατάλαβα καλά, πάνω από 50%, δηλαδή τα 60%, αν κατάλαβα καλά, η απάντηση γιατί αυτή η εταιρεία δεν έκανε αυτά που έπρεπε ώστε να ολοκληρωθούν οι ενστάσεις, οι καταγραφές και όλα αυτά, είναι φανερή. Χρειαζόταν προσωπικό, κόσμο να προσλάβει, να τρέξει, να συνεργαστεί με τους Δήμους,
να βρει τους όμορους των αμφισβητούμενων περιοχών, να κάνει συναντήσεις. Ποιος θα τα έκανε όλα αυτά με έκπτωση 60%. Άρα λοιπόν πήρε τα λεφτά, έκανε το εύκολο κομμάτι και μας είπε βρείτε τα τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και όταν ρώτησα για τον πολιτική, αν υπάρχει πολιτική ευθύνη, κάθε φορά σε όποια φάση των 18 χρόνων έχει συμβεί αυτό, πολιτική ευθύνη έχει το Υπουργείο που παρακολουθεί, που είναι αρμόδιο για αυτή την ιστορία. Με κάποια διαδικασία που προβλέπεται, θα την ανακαλύψουμε τώρα εμείς. Άρα λοιπόν, πρέπει να πούμε και στο Υπουργείο ότι κι εσείς δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας και έχετε ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, και αλλού υπάρχουν ευθύνες, και με βάση αυτό θα πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρετε και την ευθύνη να δώσετε πολιτική λύση. Αυτή είναι η πρόταση που κάνω εγώ. Και νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και ο Δήμος αυτό που πρέπει να κάνει ταυτόχρονα, αν ευωδώσει όλη αυτή η εξέλιξη, είναι μια καμπάνια σε συνεργασία με όλους τους προέδρους και το δίκτυο ενημέρωσης χωριό-χωριό των συνδημοτών μας για το τι πρέπει να κάνουν και πόσο γρήγορο πρέπει να το κάνουν αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Συρηγότη, παρακαλώ. Ναι. Δυστυχώς εμάς μας λυπεί όταν πολλές φορές, και ίσως να μην γίνω ευχάριστη που το λέω, αλλά συζητάμε θέματα μόνο και μόνο για να τα συζητήσουμε και για να πούμε ότι βγάλαμε το χρέος μας να το κουβεντιάσουμε, όταν αυτό που κουβεντιάζουμε έρχεται συνήθως σαν αποτέλεσμα κινήσεων εντυπωσιασμού. Και τι θέλω να πω. Δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα μόνο, ένα τεχνοκρατικό, στο οποίο μας έγινε μια ενημέρωση και θα πει ο καθένας την άποψή του. Είναι ταυτόχρονα και ένα θέμα αρκετά πολιτικό. Και εμείς τώρα έχουμε μπει στη διαδικασία να κουβεντιάζουμε χωρίς να έχουμε ακούσει την πολιτική πρόταση της Δημοτικής Αρχής που φέρνει το θέμα για συζήτηση. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι θα πούμε εμείς τα δικά μας, θα γίνει μετά ένα μάζεμα των απόψεων, θα μπούμε σε δεύτερο κύκλο και θα έχουμε περάσει πάρα πολλές ώρες χωρίς να βγει κάποιο συμπέρασμα από εδώ μέσα και λυπάμαι που το λέω. Ο νόμος για το κτηματολόγιο, ο πρώτος ψηφίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 1995, ο δεύτερος νόμος ήρθε το 1998. Από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια μέχρι σήμερα. Το 2015, πράγματι έγιναν πάρα πολλά λάθη στην περιοχή της Γέρας και της Μυτιλίνης και στο κάτω τρίτος, βγήκε μια υπουργική απόφαση για επανακτηματογράφηση συγκεκριμένων περιοχών, όχι όλων των περιοχών, δηλαδή δεν είναι όλες οι περιοχές στη Γέρα και στη Μυτιλίνη που είναι υπό επανακτηματογράφηση, υπάρχουν και περιοχές που δεν είναι υπό επανακτηματογράφηση. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια και παρόλα αυτά ακόμα και αυτοί που ενδιαφέρθηκαν και έκαναν τις αιτήσεις τους και έκαναν τις διαδικασίες τους δεν έχουν δει αποτέλεσμα στις ενέργειες που έκαναν. Είναι τρομερά εξοργιστικά τα ποσά που δόθηκαν σε ανάδοχες εταιρείες για να διεκπεραιώσουν το έργο της κτηματογράφησης. Είναι τρομερά εξοργιστικό το πώς το ελληνικό δημόσιο παρέλαβε αυτά τα έργα ανεπιφύλακτα, ενώ υπήρχαν σοβαρά λάθη. Όπως επίσης είναι τρομερά εξοργιστικό το τεράστιο κόστος που πρέπει να πληρώσει ο κόσμος από την τσέπη του για να διορθώσει τα λάθη αυτά του κτηματολογίου, ενώ όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα από το 1998 μέχρι το 2022 που κουβεντιάζουμε σήμερα, θα μπορούσαν να έχουν βρει πάρα πολλές λύσεις, δεν είναι δάκια ανόητοι αυτοί που μας κυβερνάνε, και με πολύ απλές διαδικασίες θα έχουν δώσει τη λύση, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί ατελώς με αιτήσεις, εκεί που δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις μεταξύ γειτόνων, ενώ ζητήματα διεκδίκησης ο ένας με τον γείτονά του, αλλά με μια απλή διαδικασία προσκομίζοντας τοπογραφικά και τίτλους να γίνουν οι διορθώσεις, αλλά παρόλα αυτά σπρώχνουν τον κόσμο να προσφύγει στα δικαστήρια σε πάρα πολύ κοστοβόρες και χρονοβόρες διαδικασίες και εκεί, όταν δεν υπάρχει αντιδικία με το γείτονα, όπως λέμε, αυτός που έρχεται και αντιδικεί να είναι το ίδιο το ελληνικό δημόσιο που προβάλλει ισχυρισμούς ότι αυτά ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, βάζοντας τον κόσμο σε ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία προκειμένου να ξεμπλέξει. Ακόμα και στις περιοχές που είναι υπό επανακτηματογράφηση, οι διορθώσεις δεν έγιναν. Άρα εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πραγματική βούληση έτσι ώστε να διορθωθούν τα λάθη. Αλλά ο σκοπός είναι είτε ο κόσμος να μπει σε έξοδα, είτε να κλείσει το κτηματολόγιο και πολλές περιουσίες να μείνουν έτσι αγνώστου και να δοθούν στη συνέχεια βορρά σε αυτούς τους που καραδοκούν για να αρπάξουν την περιουσία του Κοσμάκη.
Για μας ο ένοχος έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα στο οποίο ζούμε και νομίζω αποδεικνύεται από την αδιαφορία όλων αυτών που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, μηδενός εξαιρουμένων, και έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, γιατί όπως είπαμε, με μια απλή λύση θα μπορούσε χωρίς κόστος για τον ίδιο τον κόσμο να γίνουν διορθώσεις. Παρ' όλα αυτά, συζητάμε για ποσά 4 εκατομμυρίων, 10 εκατομμυρίων ευρώ, σαν να είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα να δίνει μια κυβέρνηση σε εταιρείες ή οποιαδήποτε κυβέρνηση για να φτιάξει κάτι το οποίο τελικά δεν το φτιάχνει. Και μετά να ερχόμαστε και λέμε ότι φταίει ο ίδιος ο κόσμος που δεν έκανε, που δεν έδειξε και. Μονίμως την εύκολη λύση και να βρούμε τον ένοχο στον κόσμο, ενώ ο ένοχος βρίσκεται αλλού. Δεν ξέρουμε αν θα βοηθήσει να συγκροτηθεί μια επιτροπή, όταν δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να διεκδικήσει αυτή η επιτροπή. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό, αλλά να προσδιορίσουμε τα αιτήματα, να συμφωνήσουμε στους ενόχους, να συμφωνήσουμε στο τι πρέπει να γίνει και από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο το κουβεντιάζουμε. Αλλά να ακούσουμε και την πρόταση της Δημοτικής Αρχής που φέρνει το θέμα για να μπορέσουμε και εμείς πιο συγκεκριμένα να πούμε τις απόψεις μας στα διαδικαστικά ζητήματα. Πάντως το πολιτικό κομμάτι είναι αυτό που θέσαμε και αυτή είναι η άποψή μας. Μπορεί εσάς να μην σας βρίσκει σύμφωνος, όμως από πλευράς μας αυτά θέλαμε να τονίσουμε. Ωραία. Κύριος Στυρακάκης, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, τοποθετήσεις και από τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και από άλλους δημοτικούς συμβούλους που το επάγγελμά τους σχετίζεται, είναι σχετικό όπως του Γιάννη Βατού, ήταν πολύ κατατοπιστικές, ας μην επαναλαμβανόμαστε, εγώ δεν θα επαναλάβω τέτοια ζητήματα και τέτοιες διαπιστώσεις που έκανε και η Νίκη Τσιριγότη για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα των αναθέσεων και στην πορεία και στην ουρά του πως καταλήγει και καταδυναστεύει και δημιουργεί ζητήματα στους πολίτες. Θα πω μόνο, θα κάνω 2-3 επισημάσεις, ότι είναι υποχρέωση του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώνει τον κόσμο, να σταθεί δίπλα του, και πολύ καλώς έγινε η σημερινή συζήτηση. 2, απέναντι στον κινησμό, τον οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλές εταιρείες, που αναλαμβάνουν απευθείας αναθέσεις από διάφορα υπουργεία και στην αδιαφορία τους των εταιριών αυτών, η οποία γίνεται στα πλαίσια ενός κράτους που δεν ζητά ευθύνες και δημιουργεί όλες αυτές τις συνθήκες και για ασυδοσία και για αυθαιρεσία. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, εμείς τώρα εδώ στη Μυτιλήνη, σε κάτι που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο να αναζητήσουμε ευθύνες, το βάλαν πολλοί συνάδελφοι σε ανάλογα υπουργεία που έκαναν αυτές τις αναθέσεις και δεν μπόρεσαν να εποπτεύσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Κάτι παρόμοιο, να ξέρετε, γίνεται και στην απογραφή, η οποία μέχρι στιγμής καταλήγει σε φιάσκο. Χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα τρέχουν να απογράψουν με 150-200 ευρώ επί 3-4 μήνες. Παλεύουν άντε για 300 ευρώ, αν συμπληρώσουν μεγάλο αριθμό, και υπάρχει άρνηση από τους πολίτες, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει τίποτα. Και θα έχουμε απώλειες στις τάξεις του 20 και 30% σε κάποιες περιοχές, και τι είδους απογραφή θα είναι αυτή. Παρόμοιες καταστάσεις δυστυχώς συμβαίνουν παντού, συμβαίνουν και εδώ. Τι πάμε να κάνουμε εμείς σήμερα? Εμείς θα δεχτούμε και την πρόταση που έκανε και η Ερυφίλη και ο Γιάννης για τη σύσταση της Επιτροπής. Πρέπει να γίνει, ας μπει με έναν εκπρόσωπο και το δίκτυο κοινοτήτων, να εκπροσωπηθούν και οι κοινότητες, ώστε αυτή η Επιτροπή τι πρέπει να κάνει, αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητέ Δήμαρχε, να προσπαθήσει να αγοράσει χρόνο. Πρέπει να αγοράσουμε χρόνο. Έτσι, και όχι αυτό το 21 Μαρτίου, πόσο είναι, Γιάννη, που μας δίνουν... Ναι. Όχι, όχι, λέμε για τη δυνατότητα, ναι. Ναι. Να αγοράσουμε χρόνο. Και πρέπει να πιέσουμε τα Υπουργεία. Και πρέπει να ενημερώσουμε και τους πολίτες μέσα σε αυτό το διάστημα. Και αν χρειάζεται, κύριε Δήμαρχε, να εμπλακεί και το Υπουργείο Οικονομικών, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί ξέρετε, μέσα σε αυτά τα έψιλον υπάρχουν και τα περιουσιακά στοιχεία και καταγράφονται όλων των συμπολιτών μας, ώστε να μπορέσουν να ενοχληθούν οι συμπολίτες και να κάνουν, όσοι δεν το έχουν κάνει, αυτό που πρέπει να κάνουν. Για να έχουμε ένα κτηματολόγιο και να μην γίνουμε ρεζίλοι, απλά να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν, αγορά χρόνου, κύριε Πρόεδρε, και καμπάνια από τη μεριά μας και από τη μεριά των Υπουργείων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαγκύρης. Θα ήθελα να σας, χωρίς να ανακαλύπτω, να σας λέω ότι ανακαλύπτω τον τροχό, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι η δική μου άποψη... Για μπορώ να μιλήσω. Με συγχωρείς. Ότι η δική μου άποψη είναι, παράσχω, ότι για να λυθεί το πρόβλημα, αν δεν το δούμε από τη νομική του σκοπιά, αγαπητοί και συνάδελφοι, δεν πρόκειται να λυθεί. Από τη νομική του σκοπιά. Θέλω να σας πω, να κωδικοποιήσουμε ορισμένα πράγματα, τα οποία τα γνωρίζουμε, αλλά αν δεν τα κωδικοποιήσουμε, δεν μπορούμε να δούμε πού βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Και εδώ θα ήθελα να με βοηθήσουν και οι συνάδελφοι νομικοί που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτον, αυτή τη στιγμή στο νομό έχουμε δύο φάσεις κτηματολογίου. Η μία φάση του κτηματολογίου είναι αυτή που έχει ολοκληρωθεί, που έχει παραδοθεί το έργο, η οποία αφορά τη Μυτιλίνη, τη Γέρα, τα Λουτρά, κάποιες συγκεκριμένες περιοχές του νομού, και μία φάση η οποία βρίσκεται υποκτηματογράφηση, όπου έχει ανοίξει το κτηματογραφικό γραφείο, το οποίο βρίσκεται στην Καλονή και αφορά όλο το νομό. Το κτηματολόγιο, το οποίο οι περιοχές οι οποίες έχουν κλείσει, έχει παραδοθεί το έργο, οι όποιες διορθώσεις γίνονται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι νομικά, να το πας δικαστικά, και αν τα όρια τα οποία επηρεάζονται είναι ελάχιστα, δεν επηρεάζει δηλαδή την ταυτότητα του ακινήτου, με τη συνένεση των ιδιοκτητών. Τα λάθη τα οποία προέκυψαν οφείλονται, πρώτον, σε αμέλεια του ιδιοκτήτη, να το δηλώσει. Άλλο λάθος μπορεί να προκύπτει ότι στο δικό μας το νομό, όπως και σε άλλους ακριτικούς νομούς, οι μεταβιβάσεις επί πολλά χρόνια ήταν άτυπες. Δεν υπήρχαν συμβόλαια, πρίκες, άτυπες δωρεές, χρησικτησίες. Το άλλο είναι ότι υπάρχουν πολλοί μετανάστες, έχουν φύγει, έχει φύγει πολλοί κόσμος και έχουν ερημωθεί ακίνητα. Και ένας άλλος παράγοντας ήταν η λάθος, η λαθεμένη αποτύπωση του ακινήτου από την πλευρά της εταιρείας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέτειναν. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όταν λοιπόν λύνεται, αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν κάποιες κτηματολογικές εγγραφές οι οποίες είναι διορθωμένες. Γιατί κάποιοι συμπολίτες, προκειμένου να κάνουν μια μεταβίβαση, μια αποδοχή κληρονομιάς, μια δικαιοπραξία εν πάση περιπτώσει, έπρεπε για να μην χαθεί το ακίνητο να πάει στα δικαστήρια. Ο φυσικός δικαστής που το δικάζει όμως σε αυτές τις περιπτώσεις μπαίνει σε ένα διαλογόμενο, όπως λέμε στη γλώσσα μας, διαγνωστικό έλεγχο. Δηλαδή, δεν εξετάζει μόνο την ταυτότητα του ακινήτου από το μηχανικό, γιατί προαπαιτούμενο είναι να σου έχει ο μηχανικός ένα σχεδιάγραμμα με κτηματολογικό υπόβαθρο, αλλά εξετάζει και την ουσία, δηλαδή εξετάζει το γεγονός αν κάποιος άλλος διεκδικεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες το δημόσιο έχει κάνει παρέμβαση. Επί όνους σκιάς, για λίγα τετραγωνικά, το δημόσιο κάνει παρεμβάσεις σε ακίνητα τα οποία δηλώνονται με χρησικτησία, είτε με χρησικτησία, είτε εάν τα συμβόλαια είναι παλιά, και προβάλλει ενστάσεις. Γι' αυτό θέλω να σας πω, και ας καταγραφεί αυτό, εδώ είμαστε, δεν μπορεί να ξαναγίνει μελέτη πάλι και επανασύσταση του κτηματολογίου εν της πράγμας, διότι υπάρχουν κτηματολογικές εγγραφές οι οποίες έχουν γίνει με αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να ξαναδημοπρατηθεί και να γίνει. Τώρα η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Πρέπει να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι απαιτείται είναι, πρώτον, 31 Δεκάτου λύγει η προθεσμία για τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών. Πρώτον, να γίνει μια καμπάνια ενημέρωσης από το Δήμο προς τους δημότες να τρέξουν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Μια καμπάνια, το ένα. Το άλλο είναι να ζητήσουμε παράταση της προθεσμίας, και το τρίτο, και εκεί που μπορεί να μας, βοηθήσει ο αντιπρόεδρος της Βουλής, επειδή είναι νομικός, να απλοποιηθεί η διαδικασία επίλυσης αυτών των διαφορών. Δηλαδή,
να μην χρειάζεται 1,5 και 2 χρόνια για να βγει μια δικαστική απόφαση, να μην χρειάζονται τόσες διαδικασίες, τόσο χρονοβόρες διαδικασίες, μπορεί να ορίσει ο δικαστής μια πραγματογνωμοσύνη, να απλοποιηθεί η διαδικασία επίλυσης αυτών των διαφορών. Αν δοθεί μια παράταση 2-3 χρόνια, το πετύχουμε αυτό, τρέξει απ' την άλλη ο κόσμος. Και τρίτον, δικονομικά, όπως επιλύεται το θέμα, απλοποιηθεί η διαδικασία, μόνο θα λύθει το πρόβλημα. Αυτό που λέμε, να επαναδημοπρατηθεί, η ταπεινή μου γνώμη, να επαναδημοπρατηθεί και ξαναγίνει, μιλάει, και να ξεγίνει κτηματολόγιο, είναι ανέφικτο. Δεν γίνεται. Θεωρώ ότι μονάχα έτσι, ότι αν θέλουμε να θεραπεύσουμε κατά το ήτον τον άρρωστο, μονάχα με αυτόν τον τρόπο. Άμα δεν έχει τσέπη όμως, Παναγιώτη. Άμα δεν έχει τσέπη του κόσμου. Ο κύριος Τζιμής έχει το λόγο. Κύριε συνάδελφε. Να καταργηθεί η ιδιοκτησία να τελειώνουμε. Δεν νίκη πρώτα, το λέω εγώ. Το βασικό είναι να καταργηθεί η ιδιοκτησία, να τελειώνουμε έντοπες όμως. Κύριε Τζιμή. Ακούει. Κύριε Γενικέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια από τις βασικές, από ό,τι διαπιστώσαμε από τη συζήτηση μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, μια από τις βασικές λειτουργίες και υποχρεώσεις του κράτους που έχει σχέση με την κατοχύρωση της περιουσίας των δημοτών είναι η κτηματογράφηση, η οποία δυστυχώς δεν λειτουργήσε σωστά ή πλημελώς λειτουργήσε σε κάποιες περιοχές όπως της Γέρας, της Μυτιλίνης και προσθέτω και του Αφάλουνα. Έπαθε ο Αφάλουνας ότι έπαθε ο Σκόπελος, δεν ειδοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες αρκετών περιοχών μεράδων, να το πω έτσι, του Αφάλουνα, γιατί το 2006 είχαν να κτηματογραφηθούν στη Μόρια που δεν ανήκουν στη Μόρια. Άρα έχουμε προβλήματα και στον Αφάλουνα, το οποίο δεν επισημάνθηκε. Την ευθύνη φυσικά της όλης αυτής αναστάτωσης και του πλημελήματος αυτού τον έχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους, οι οποίοι κυρίως αυτοί, οι οποίοι δεν λειτουργήσαν σωστά απέναντι στον ανάδοθο, ο οποίος, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τον αναθέσανε αυτή την εργασία, αλλά βγήκε ανάδοχος μετά από διεθνή διαγωνισμό, κύριε Στερακάκη. Αλλά εν μέρη οφείλεται και στην έλλειψη ενημέρωσης, γνώσης των ίδιων των δημοτών. Για να διορθώσουμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Ακούστηκαν πάρα πολλά και πολύ σωστά. Πρώτα να αιτηθούμε και να συσταθεί μέσω και επιτροπής των θεσμικών πολιτικών οργάνων, του Δημάρχου, των βουλευτών που ακούστηκαν, συμφωνώ απόλυτα, του επιμελητηρίου, του τεχνικού επιμελητηρίου, να γίνει αυτή τη στιγμή να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια συμπληρωματική χρηματοδότηση, όχι επαναδημοπράτηση, επειδή έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και πολλές ώρες με τους Ευρωπαίους για θέματα έργων του Δήμου μας, είδα ότι είναι εφικτή αυτή η διαδικασία. Άλλωστε δεν δαπανήθηκαν τα διαθέσιμα χρήματα, τα 80 εκατομμύρια, αλλά διαθέθηκαν με το 50% τα 40 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν να ζητήσουμε σε πρώτη φάση μια συμπληρωματική χρηματοδότηση. Να γίνουν fast track όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες, να επιδοθούμε εμείς στην ενημέρωση όλων των συμπολιτών μας, να δηλώσουν τα ακίνητά τους, τα χτήματά τους, ή κάποιοι που δεν θέλουν γιατί είναι ευτελούς εξίας τελεοκτήματα, κάποια δέντρα δεν θέλουν να πούν σε αυτόν τον κόπο, αυτοί κρίνουν καλύτερα. Και να γίνει σε πολλές φορές επανακτημογράφηση αυτών των περιοχών όπου υπάρχουν προβλήματα.
3 περιοχές έχουμε εδώ στην Λέσβο και κάπου άλλες 8-9 σταχυολογώντας σας τα λέω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν γίνεται αυτή η διαδικασία και μάλιστα οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν τις, και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα όταν συζητάω με αυτούς, λέγοντας προχθές ότι ο δρόμος για να κάνουμε το έργο τον ποδηλατόδρομο στην Νεάπολη που θέλουμε και επεξεργαζόμαστε τώρα τα σχέδια δεν είναι για το αεροδρόμιο αναγνωρισμένο. Χτυπιόντουσαν κάτω οι άνθρωποι ότι τόσα χρόνια γιατί δεν έγινε. Θέλω να σας πω, έχουν γνώση των ατελειών του ελληνικού κράτους και πιστεύω ότι μέσω θεσμικών οργάνων όταν ετηθούμε κάτι σοβαρό θα γίνει αυτό που ζητάμε. Έκλεισε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Μανούσος Παράσχος. Όχι, δεν είναι το θέμα. Την άποψή μου την είπα. Απλώς θέλω να συμφωνήσω. Τώρα λείπει και ο κύριος Τσακίδης. Παναγιώτη. Ναι, θα συμφωνήσω με την ερυφίλη σε πολλά θέματα όπως το έθεσε. Το έχουμε συζητήσει. Εγώ αυτό που διαφωνώ με τον Παναγιώτη, μπορεί να είναι νομικός, είναι ότι τα τμήματα που έχουν μείνει τελείως έξω. Έκλεισε η πρώτη. Κλείσαμε, τελειώσαμε. Δηλαδή τη Γέρα μένει ο Σκόπελος. Ο Μισαγρός που είναι χαρτογράφητο σε ένα τμήματο. Ο Παλιόκηπος που τώρα χαρτογράφηκαν, τι θα γίνουν αυτές οι δηλαδή, καθήκαν, τελειώσανε. Δεν μπορούμε για τα τμήματα αυτά που είναι τελείως άδειο, να ξαναγίνει μια δημοπρασία ξανά, να βγάλουν ένα κονδύλι από το Υπουργείο. Βέβαια. Όχι, δεν το κάνει ο ιδιώτης, ο καθένας πώς, μόνος του κλιματολόγιο. Παναγιώτη, επειδή σου να έξω, συζητώ το θέμα που δεν έχει χαρτογραφηθεί τελείως, καθόλου, δηλαδή είναι σκοπηλιανή. Να σου δώσω μια άποψη απλή. Είμαι από το Σκόπελο. Έχω κτήμα. Ήξερα ότι ανοίξει το Σκόπελο, συμβόλαια Σκόπελο. Τώρα που γίνεται το κτηματολόγιο, ακολουθήσαν τον δρόμο για Καριώνα. Οπότε όλη αυτή η περιοχή του Σκόπελο έμεινε έξω. Δεν είχε δηλωθεί πουθενά. Έκλεισε το τμήμα του Μισαγρού. Ο Σκόπελο δεν είναι ανοίξει το Σκόπελο πλέον. Πού θα δηλωθεί αυτό. Αν με επιτρέπεις, πρόεδρε. Ναι. Αν με επιτρέπεις. Θέλω να πω το εξής. Ότι όπως είπε και ο πρόεδρος εδώ, του τεχνικού μιλητηρίου, 12% από τις διαφορές είναι αυτή τη στιγμή, έχω πάει δικαστικά, θέλω να σου πω. Έχουν γίνει δηλαδή κτηματολογικές εγγραφές και υπάρχει πολύ εκκρεμωτική διαφόρων διαφορών. Αν δεν μπορεί να εκδισπράγμαση, λέω εγώ τώρα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είπα ότι... Δηλαδή αυτό που λες εσύ θα πρέπει να γίνει σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν... Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις από ιδιώτες, δεν έχουν προσφύγει. Δηλαδή δεν παίρνουν καθαρές περιοχές. Όταν το 12% του κτηματολογίου βρίσκεται εν εκκρεμωδικία, δηλαδή εξετάζει ένας δικαστής σε ποιον ανοίξει, ποιον δεν ανοίξει, εξετάζει συμβόλαια, ποιος έχει κλείσει εκκλησία, εξετάζει έναν δρόμο κτλ. Πώς θα το παραδημοπρατήσεις αυτό να γίνει κτηματολογική εγγραφή, όταν στο 50% αυτών, για όσα γράφει άγνωστος, έκανε παρέμβαση στο ελληνικό δημόσιο. Είναι πολύ δύσκολο. Άλλο λέει ο Μανούσος, άλλο λέει. Λέει περιοχές όπου καλός ή κακός από τεχνικό σφάλμα, ενώ ανήκαν γεωγραφικά σε μία κοινότητα, ήρθε το κτηματολόγιο και τις ενέταξε σε άλλη κοινότητα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην πάρουν είδηση και να χάσουν όλος διόλου την περιοχή και τη δυνατότητα που είχαν να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Αυτό λέει. Δεν λέει κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή λέει... Προσωπική μου άποψη είναι ότι μία εκ νέου από την αρχή κτηματογράφηση δεν θα λύσει το πρόβλημα ή αν θέλετε δεν θα γίνει δεκτή. Κάπου δηλαδή αυτό που ανέπτυξε ο Παναγιώτης ο κύριος Τσακίνης εν μέρη με βρίσκει σύμφωνο. Πρέπει όμως σήμερα να πάρουμε μια απόφαση ομόφωνη αν είναι δυνατόν και με αυτή την απόφαση, αυτή είναι η άποψή μου, ο Δήμαρχος να επισκεφθεί το αρμόδιο Υπουργείο, ο Δήμαρχος, να επισκεφθεί το αρμόδιο Υπουργείο και να ζητήσει μετά την ανάρτηση μία διετή παράταση. Σε ό,τι αφορά δε τα ιδιαίτερα προβλήματα του Σκοπέλου και του Μεσαυρού, που ο Παράσχος πριν από λίγο αναφέρθηκε, μπορούμε να πούμε ότι ορίστε εδώ
έχουν μείνει ολόκληρες περιοχές έξω, δικαιολογείται αυτή η επιπλέον παράταση. Αν χρειάζεται κάποια πίστοση ο μελετητής, ο οποίος έχει και ευθύνη για αυτά που έκανε, γιατί δεν οφείλεται τα λάθη μόνο στους ανθρώπους που δεν πήγαν να δηλώσουν ή δήλωσαν λάθος, αλλά και αυτοί που χειρίστηκαν τις αιτήσεις, νομίζω δεν τις χειρίστηκαν καλά. Ήταν φτηνό εργατικό δυναμικό εκ μέρους της κτηματολόγιο ΑΕ. Έλεγα λοιπόν ότι ίσως οι περιοχές του Σκοπέλου, του Μεσαυρού, να μας δίνουν το πάτημα να ζητήσουμε την παράταση αυτή, αφού είναι ολόκληρες περιοχές εκτός, και μια πρόσθετη χρηματοδότηση προκειμένου αυτό που θα παραλυφθεί να είναι ένα κτηματολόγιο, να μην είναι μισό. Και εμείς σαν Δήμος να δούμε με τις ιδιοκτησίες μας τι θα κάνουμε, με την ιδιοκτησία μας τι θα κάνουμε, αλλά και οι ιδιοκτησίες των ανθρώπων που δεν δηλώθηκαν, που είτε πέθαναν, είτε απουσιάζουν αρκετοί στο εξωτερικό, να μπορέσουν να ειδοποιηθούν με μια καμπάνια όπως προαναφέρθηκε, για να τρέξουν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όχι ενός και δύο μηνών, να φτιάξουν τις δηλώσεις στην κτηματολόγιο ΑΕ, η οποία έχει και αυτή την ευθύνη της για την κατάσταση που επικρατεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φραγκόπουλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας θυμίζει κάτι το όνομα Μπαρνιέ? Για όσους δεν θυμούνται, ήταν ο επίτροπος, ο αρμόδιος επίτροπος για το κτηματολόγιο στη δεκαετία του 90, ο οποίος από τότε απειλούσε τη χώρα μας με ένα τεράστιο πρόστιμο, αν θυμάμαι καλά, 500 εκατομμυρίων, γιατί δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης ενός σοβαρού κτηματολογίου. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς σήμερα σχεδόν 30 χρόνια μετά και κάτω από την απειλή τετελεσμένων γεγονότων εξαιτίας της λήξης των προθεσμιών, έχουμε βάλει φωτιά στα σκέλια μας, προσπαθώντας και εμείς και οι δημότες να δώσουμε λύση σε μια τεράστια παθογένεια, ακόμα μια τεράστια παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Ποιος ευθύνεται? Όλοι μας. Έτσι όπως λέει το γνωστό τραγουδάκι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίνε κι οι άλλοι. Τώρα, ψάχνοντας να βρούμε ποιος είναι ο πολιτικός υπεύθυνος και να ρίξουμε ενδεχομένως το ανάθεμα εκεί, μην νομίζετε ότι ξεφεύγουμε από τις δικές μας ατομικές ή αυτοδιοικητικές ευθύνες. Άποψή μου είναι ότι ουσιαστικά δεν θα κάνουμε τίποτα, και σας το λέω ευθέως, διότι έχουμε κουράσει και μυαλό δεν βάζουμε, γενικώς όλοι μας. Το 2011 συμμετείχα ως Δημοτικός Σύμβουλος στην παράταξη του κυρίου Βουνάτσου τότε και στην προσπάθεια που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Ζαφυρίου, την οποία είχα παρακολουθήσει, είχα διαπιστώσει ότι τελικά όλοι μας είχαμε αφήσει τα πάντα από τους δήμους μας αχαρτογράφητα και χωρίς καμιά ουσιαστική προσέγγιση προς την κατεύθυνση της ένταξης σε ένα σοβαρό κτηματολόγιο και σε ένα σοβαρό περιουσιολόγιο. Η άποψή μου είναι ότι μια επιτροπή ενδεχομένως θα μετέφερε το ζήτημα προς τα κάτω και ενδεχομένως να πετύχει μια μικρή παράταση. Όμως είναι τόσα τα ζητήματα και τόσες οι εμπλεκόμενες παθογένειες, όπως αυτή για παράδειγμα που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια και η ελληνική δικαιοσύνη, και οφείλουμε να το πούμε, με καθυστερήσεις στις αποφάσεις και οτιδήποτε άλλο που θα μπλέξει, και φυσικά στη γνωστή αδράνεια που έχουμε όλοι μας ως πολίτες, που κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να δεχθούμε την δαμόκλειο σπάθη στα σβέρκα μας, γιατί τελικά δεν υπάρχει και άλλη λύση. Εγώ θα ψηφίσω την δημιουργία, αν το προτείνετε, μια τέτοια επιτροπής και την προώθηση του αιτήματος για μια παράταση,
η οποία όμως επαναλαμβάνω ότι πιστεύω ότι δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Κύριε Αγκοκλάκα, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε λίγο πολύ όλοι στο ίδιο μήκος και ακούσαμε και τον Πρόεδρο, τον ευχαριστούμε του ΤΕ που είναι σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσω με αφορμή αυτό που είπε και ο κύριος Τσακίρης, ότι θα πρέπει να το δούμε από νομική άποψη το θέμα. Είναι μια πολύ σωστή επισήμανση, πιστεύω, αλλά δεδομένου ότι είμαστε και δικομανείς ως πολίτες και γι' αυτό δηλαδή ουσιαστικά το ποσοστό των πολιτών θεωρώ που διεκδικεί τις περιουσίες στα δικαστήρια δεν είναι μικρό. Αλλά νομίζω πως πρωτίστως πρέπει να το δούμε από πολιτική άποψη το ζήτημα. Αποδείχθηκε ότι η κτηματολόγιον ΑΕ που είχε την ευθύνη ενώ έκανε λάθη ως εταιρεία δεν τα διόρθωσε με την ανοχή βέβαια της αυτοδιοίκησης. Κάποιοι πολίτες δεν πήγαν στα 10 χρόνια να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους. Υπάρχουν και άλλοι που έκαναν ενστάσεις, αλλά κυρίως δεν πιέστηκε από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, όπως υπόθηκε βέβαια και από συναδέλφους, προκειμένου να προχωρήσει το ζήτημα. Άρα τι πρέπει να γίνει. Πρέπει λοιπόν να ροκανίσουμε το χρόνο μήπως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 δοθεί ο χρόνος τέλος πάντων στους πολίτες να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις περιουσίες τους ή ενδεχομένως και παραπάνω. Ως αυτοδιοίκηση όμως οφείλουμε να συμβάλλουμε και όχι να μαλώσουμε ή να διαφωνήσουμε σήμερα εδώ σε τόσο σοβαρά ζητήματα όπως αυτό και να καταλήξουμε ομόφωνα σε συγκεκριμένες προτάσεις και ενέργειες και όπως αναφέρθηκαν και πριν, συμφωνώ και με την κυρία Χιωτέλη και τους συναδέλφους που πρότειναν την Επιτροπή και την καμπάνια ενημέρωσης, η οποία, εγώ πιστεύω, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων προκειμένου να ενεργήσει με βάση, βέβαια, το όφελος των πολιτών και του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κύριε συνάδελφοι, θα πω και εγώ δύο κουβέντες πριν μιλήσω ο κ. Μαμολής. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μια διευκρίνηση, επειδή ο κ. Τζιμής αναφέρθηκε και μου έστειλαν και ένα μήνυμα. Όταν μίλησα για απευθείας αναθέσεις, έφερε και άλλα παραδείγματα. Δεν αφορούσε μισό λεπτό, Στρατή. Δεν αφορούσε το κτηματολόγιο. Εξάλλου έγινε ολόκληρη συζήτηση και για την έκπτωση 60%. Έτσι δεν θα μπορούσα να εννοώ το κτηματολόγιο και την εταιρεία. Αλλά άλλες περιπτώσεις και μάλιστα μίλησα και για έλλειψη εποπτείας από την κεντρική κυβέρνηση κάθε φορά. Ναι, κύριε Μαμόλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφοι, ακούστηκαν αρκετές προτάσεις και μπορώ να πω σωστές προτάσεις. Θα ήταν καλό όμως να ακούσουμε και τον κύριο Μανολακέλη, αν έχει να προτείνει κάτι, μια που έχει κάνει την επαφή με το ανάλογο Υπουργείο, πριν κλείσουμε τη συζήτηση, μπορεί να έχει κάποιες προτάσεις μπρος αυτά που συζήτησαν την πρώτη φορά που επισκέφθηκε το Υπουργείο. Δεν χρειάζεται να το κουράσουμε το θέμα. Σωστά όσα υπόθηκαν. Θέλω μονάχα να τονίσω σε αυτά που είπε ο κύριος Τσακίρης για δικαστικές αποφάσεις και ότι πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει στα δικαστήρια. Δεν είπα τέτοιο πράγμα ότι πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει στα δικαστήρια. Παναγιώτη. Πρέπει να είπε να απλοποιηθεί η διαδικασία. Ναι, και εγώ ήθελα να προσθέσω ότι ο κόσμος. Αλλά όταν υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν, δεν μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Προχωρήστε. Δεν με αφήνει να προχωρήσω. Δεν μπορεί να βάλει. Έλα, κύριε Τσακίρη. Δεν σε έφεξα, κύριε. Είπα πρώτα να πάμε στα δικαστήρια. Ενώ εσείς είστε οι λαοφιλείς οι οποίοι είπατε. Πηγαίνουμε στο κράτος. Να βλέπεις λοιπόν ότι το χαλάς τώρα. Ποιοι είμαστε εμείς κι εσείς, κύριε Τσακίρη. Εγώ πήγα να πω ότι αυτά που άκουσα για δικαστήρια ο κόσμος δεν θα τα ακολουθήσει. Διότι δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Εγώ θα σας πω ότι πρακτικά θα χάσει την περιουσία το να δεν το κάνει. Δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Τι να κάνει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Κύριε Μαμόλη, παρακαλώ. Εσείς δεν τα ακούτε και θα μιλήσετε. Κύριε Τσακίρη, παρακαλώ. Εκτός και βρούμε δικηγόρους και θα κάνουμε δωρεάν. Κύριε Μαμόλη, μην το συνεχίσετε. Συνεχίστε. Δεν το συνεχίζω. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Ναι στην Επιτροπή που προτάθηκε, με μπροστάρι το Δήμαρχο, Περιφέρεια, βουλευτές, έτσι μονάχα πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Εμείς σαν δίκτυο κοινοτήτων, όσον αφορά την ενημέρωση που πρέπει να κάνουμε στους δημότες, θα είμαστε παρόν. Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, ακούσαμε πολλά και πρέπει λιγάκι να σταχυολογήσουμε
το ρεζουμέ αυτών των πραγμάτων για να βγει και κάτι πρακτικό απέναντι σε αυτούς που μας ακούνε. Υπόθηκαν κάποια πράγματα. Να πούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην περιοχή μας για να το ακούσουν και οι δημότες. Η Λέσβος κατέχει δυστυχώς το πανελλήνιο ρεκόρ της χαμηλής κλιματογράφησης, του 51%. Να το πούμε. Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή της Ελλάδος είναι 82% και στη Μυτιλήνη είναι 51%. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι κάτι τρέχει παραπάνω εδώ, είναι ελλιπής πληροφόρηση. Σαφέστατα, ο κόσμος δεν έχει πάει να δηλώσει την ιδιοκτησία του. Και βεβαίως, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε σε όλα αυτά που είπε και ο κύριος Βατός κλπ, που λείπουνε, που υπάρχει μια χαμηλό ενδιαφέρον λόγω της χαμηλής αξίας των ελαιοκτημάτων κλπ, της γης δηλαδή της αγροτικής, όπου δεν έχουν ενδιαφέρον ή οι μεγάλες κυριότητες οι οποίες έχουν κατακερματιστεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενδιαφέρον να γίνεται η δήλωση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι σίγουρα η δήλωση και η καθάριση η κτηματολογική απαιτεί πολλά χρήματα. Απαιτεί δηλαδή δικαστήρια τα οποία στοιχίζουν πολλά. Δεν θα πούμε ότι δεν γίνονται, διότι θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Μυτιλήνη, το πρωτοδικείο Μυτιλήνης, κυρίως δουλεύει με το κτηματολόγιο. Να το πούμε, να τα ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή, καλός ή κακός, αυτή είναι η νόμιμη και η σίγουρη οδός που ακολουθούν οι πολίτες, διότι έρχεται να υποκαταστήσει αυτό που δεν έκαναν σωστά οι ίδιοι οι πολίτες και η εταιρεία που ανέλαβε τη συγκεκριμένη δουλειά. Να τα λέμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι πολιτικά και όλα είναι ελλιπή από την πλευρά του κράτους. Βεβαίως, δεν πρέπει πάλι να ξεχνάμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ελληνικής κατάστασης, της ελληνικής πολιτείας, ήταν το κτηματολόγιο ΑΕ. Γνωστό αυτό. Έχουμε πάει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σαν ελληνική πολιτεία για τα χρήματα τα οποία έχουν ξοδευτεί και δεν πιάσαν τόπο. Και ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου, διότι οι κτηματολογικές μελέτες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 95%. Άρα λοιπόν συζητάμε για κάτι το οποίο είναι σύνθετο και στην περιοχή μας γίνεται ακόμα πιο σύνθετο. Εδώ λοιπόν πρέπει να μαζέψουμε κάποια πράγματα και να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος Γέρας, που είναι ένα τοπικό πρόβλημα, είναι σίγουρα κάτι το οποίο είναι πέρα από τα όρια. Δηλαδή δεν είναι μία απλή αμέλεια των πολιτών, είναι μία αστοχία της συγκεκριμένης εταιρείας. Γιατί δεν υπάρχει το ίδιο στη Μυτιλήνη, όπου είναι πολύ πιο σύνθετες οι ιδιοκτησίες. Διότι η... Πέστε μου. Υπάρχει στον Αφάλωνα με τη Μόρια. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν. Ήταν η ίδια εταιρεία. Ήταν ίδια ή δεν ήταν της Γέρας. Ήταν η ίδια εταιρεία αυτό που λέτε. Στον Αφάλωνα με τη Γέρα ήταν η ίδια εταιρεία. Όχι, ήταν διαφορετική. Ναι, ήταν. Στη μία είναι ο κύριος Παύλος, στην άλλη είναι η κυρία Βαφιάδου. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ήταν ανάλογα με το μελετητή και ανάλογα με την αστοχία της συγκεκριμένης μελέτης από το συγκεκριμένο μελετητή. Δηλαδή στη Μυτιλήνη που ήταν οι πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες και ο μεγάλος όγκος των ακινήτων, έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευστοχία από ό,τι στη Γέρα που πραγματικά εκεί έγινε το γάλα μαύρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδιοκτησία στη Γέρα που να μην καλείται να πάει στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει. Τίποτα. Είναι δηλαδή πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Και όταν λέμε να πας στα δικαστήρια, να καταλάβει ο κόσμος, υπάρχουν βαθμίδες του δικαστηρίου. Υπάρχουν δικαστήρια απλά και υπάρχουν και δικαστήρια που πρέπει να μαλώσεις με όλους τους γείτονες για ό,τι υπάρχει γύρω-γύρω στην περιοχή και άκρη να μην βρεις. Δηλαδή ο κάθε ένας που θα κάνει μια αγωγή, να έχει 5 και 10 και 15 αντιδίκους, οι οποίοι με την πλευρά τους να ανοίξουν ένα ακορντεόν αγωγών μεταξύ τους για το ποιος θα επικρατήσει. Και η υπόθεση πηγαίνει και στο εφετείο και έχει συνέχεια. Άρα λοιπόν κάπου να πούμε ότι είναι ειδικό το θέμα της Γέρας, ναι. Να πούμε ότι είναι ειδικό το θέμα το συγκεκριμένο του Αφάλωνα, ναι. Αλλά να λέμε ότι γενικά πρέπει να καταρρεύσει το κτηματολόγιο ΑΕ, δεν θα συμβάλλουμε θετικά στο να κάνουμε μία πρόταση τέτοιου είδους, διότι πολύ απλά, κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφέστατο ότι η προθεσμία κλείνει 31/12/22, που είναι μετά από 2 παρατάσεις. Δεν είναι μία παράταση, είναι 2 οι παρατάσεις που έχουν γίνει για αυτό το πράγμα. Και κάπου έρχεται το ελληνικό κράτος, επειδή ακριβώς σε αυτό το σημείο επικουρείται ευθέως σαν υποχρέωση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
και λέει ότι πρέπει να σταματήσει. Όμως το 51% είναι γεγονός στη θεματολόγια και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Άρα λοιπόν προτείνω αυτό που είπε ο κύριος Αστυρακάκης πολύ γλαφυρά. Πρέπει να αγοράσουμε χρόνο. Πρέπει να αγοράσουμε χρόνο όσο το δυνατόν περισσότερο, να γίνει μια πολύ μεγάλη ενημέρωση που βεβαίως δεν μπορώ να σκεφτώ τι παραπάνω ενημέρωση μπορείς να πείσεις τον άλλο να δηλώσει την ιδιοκτησία του, διότι παραπάνω πράγμα από την ιδιοκτησία ο Έλληνας δεν σέβεται. Δηλαδή πραγματικά του πειράζει το κεραμίδι και γίνεται πολύ μεγάλος πόλεμος και δεν πάει να δηλώσει την ιδιοκτησία του στο κτηματολόγιο. Μήπως είναι κάτι το οποίο τελικά είναι μια απόφαση και δεν το κάνει. Ας το κάνουμε όμως εμείς. Σαν Δήμος πρέπει να το κάνουμε. Και παράλληλα να γίνει μια ενημέρωση για αυτές τις περιοχές που είπε ο συνάδελφος ο κύριος Μανούσος, που είναι όντως έτσι, να γίνει ένα καινούριο κτηματολόγιο για αυτές τις περιοχές, διότι δεν μπορεί κανένας να πάει στα δικαστήρια σε αυτές τις περιοχές αφενός μεν, διότι δεν έχει ενδιαφέρον ο κόσμος. Τα δικαστήρια κάνουν πιο πολλά από το κτήμα που θα πάει να κτηματογραφήσει και στη συνέχεια και παράλληλα δεν μπορεί να προλάβει, δεν θα υπάρξει δυνατότητα να τελειώσει. Όλα αυτά λοιπόν μαζί νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτή η επιτροπή που προτείνει και ο κύριος Δήμαρχος, να μπορέσουμε με τη σειρά μας να πάμε και να χτυπήσουμε πόρτες. Βεβαίως και είναι θέμα πολιτικό, γιατί σας λέω, το μεγάλο πρόβλημα είναι η χαμηλή κτηματογράφηση συνολικά του νησιού μας. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το ξεπεράσει και είναι και το πρόβλημα. Γι' αυτό θα μας ακούσουν στην κεντρική, στο κεντρικό κράτος όταν πει σε αυτή την πραγματικότητα. Είναι μια πολύ χαμηλή σαν ποσοστά κτηματογράφηση, η οποία αν μη τι άλλο δημιουργεί πρόβλημα, διότι τι θα γίνει. Το 49% των ιδιοκτησιών στο νησί θα απολεστούνε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση και να σωθεί αυτό το πράγμα. Να μειωθεί και να πάει στα όρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Δεν είμαστε εμείς λιγότεροι Έλληνες από τους άλλους. Πρέπει να σκύψει το κράτος το κεντρικό. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια σύνθεση απόψεων, πληροφόρηση, παράταση και συγκεκριμένη κτηματογράφηση σε συγκεκριμένες περιοχές. Κύριε Δήμαρχε, πέστε μας να την επιτροπή. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος προτείνει με την ως επικεφαλής εκείνος να είναι μέλη της Επιτροπής ο κύριος Μανούσος, αν μας κάνει την τιμή ο κύριος Μανολαγγέλης στην Επιτροπή και με πρόταση από τον κύριο Μαμάκο ποιον επιθυμεί, τον κύριο Βατό λοιπόν, και πρόταση από την κυρία Χιοντέλη ποιον επιθυμεί, για να είναι ευκίνητη επιτροπή. Κύριε ναι. Πρόεδρε, η άποψή μου είναι ότι δεν έχει νόημα να είναι διαπαραταξιακή επιτροπή. Να είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν το ναι. θέμα. Δηλαδή, εμείς λοιπόν σαν δημοτική αρχή... Δηλαδή, αντί να είμαι εγώ ναι. ή κάθενας από την παράδειξη, να, να, να είναι από το δίκτυο κοινοτήτων, να είναι ο κύριος Μανούσος που έχει το πρόβλημα, ναι, να είναι ναι, ο κύριος Μανολαγγέλης. Το ίδιο λέμε. Το ίδιο δηλαδή, λέμε. Δεν χρειάζεται διαπαραταξιακή. Τα ίδια λέμε, κύριε Γιώργη. Τα ίδια λέμε. Εσείς λοιπόν, είναι... άρα λοιπόν από τη δικιά σας την πλευρά προτείνετε ποιον. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να είμαστε εμείς μέσα στην Επιτροπή, όπως και εκπρόσωποι των άλλων παρατάξεων. Ναι, γιατί ο κύριος Μανούσος οπωσδήποτε πρέπει να είναι, γιατί είναι ναι. το πρόβλημα κύριο στην περιοχή του. Ο κύριος Μανολακέλης πρέπει να είναι γιατί είναι η δήμονα στο θέμα. Ο κύριος Βατός πρέπει να είναι γιατί είναι η δήμονα στο θέμα. Ναι, δεν έχουμε θέμα να μην είμαστε, δηλαδή δεν βοηθάει σε κάτι. Και ο κύριος Μαμόλης. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Φτάνει. Απλά να έχετε επαφή και με τους βουλευτές. Να μας ενημερώσει. Και οι βουλευτές πρότεινα εγώ, κύριε Πρόεδρε. Και οι βουλευτές πρότεινα. Ναι, ναι, ένα λεπτάκι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ναι. Σωστά, σωστά. Βεβαίως, επειδή όπως ακριβώς είπαμε, το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό, διότι είπαμε αυτοί που πρέπει να πάνε στα δικαστήρια θα πάνε και κανένας δεν μπορεί να τους το εμποδίσει. Αυτοί που δεν θα πάνε πρέπει να επισέλθει το κράτος και να δει τι θα κάνει. Άρα είναι πολιτικό το θέμα. Φυσικά δεν μπορούμε να διορίσουμε τους βουλευτές. Θα προτείνουμε να είναι οι βουλευτές μας και φυσικά θα ήταν πολύ καλό και χρήσιμο να προτείνουμε και στον κύριο Περιφερειάρχη. Έτσι. Λοιπόν, συμφωνεί το σώμα. Εμείς θα συμφωνήσουμε ποιοι θα είναι στην Επιτροπή από τη στιγμή που η Επιτροπή είπα, κύριε Συνδικό. Είπα. Συμβούλους.
Ναι, είπαμε να ζητήσουμε αν θέλουν λόγω του πολιτικού χαρακτήρα της Επιτροπής να είναι και αυτή. Και τα αιτήματα της Επιτροπής θα τα καθορίσουμε εμείς. Τα αιτήματα. Ναι, το σκοπό της Επιτροπής θα το καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα συγκροτήσει μια Επιτροπή και θα προτείνει να μπουν οι βουλευτές. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αυτή τη συζήτηση έχει σαφέστατο πλαίσιο που πρέπει να κινηθεί. Νομίζω ότι γι' αυτό έγινε η συζήτηση και μέσα από τα σπλάγνα του Δημοτικού Συμβουλίου βγαίνει μια Επιτροπή. Και ζητάει και τους πολιτικούς παράγοντες τις συγκεκριμένους να μετέχουν παρακλητικά εκεί στην Επιτροπή, εφόσον το επιθυμούν, για να δοθεί μια μεγαλύτερη εμβέλεια και αποτελεσματικότητα στο έργο της. Τίποτα άλλο. Ωραία, και δεν βλέπουμε. Λοιπόν, εντάξει. Ορίστε. Ο κύριος Μανολογέρης ναι, εντάξει, ναι. Παρακαλώ, κύριε Μανολογέρη. Ωραία, να δεχτούμε αυτή την Επιτροπή, αν και πιστεύω ότι πρέπει να είναι και κάποιος από το Δήμο τεχνικός. Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να είναι, είτε ο διευθυντής, είτε ο προϊστάμενος, κάποιος πρέπει να είναι. Σαν τεχνικός, λέω. Θα τα δούμε διαδικαστικά. Αυτό είναι ούτως άλλως δεν θα οριστεί. Δεν θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, φυσικά. Απλά, στον κύριο Μανολογέρη, διαμέσου εμού, εντέλεται κάποιος από το Δήμο, ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου, ο Δήμαρχος λοιπόν συντονίζει και υποδεικνύει ένα τεχνικό διαμέσου εμού να συμμετάσχει σε αυτό τις αποφάσεις που θα ληφθούν, αφού συνθέσουμε απόψεις των όλων όσων έχουν συζητηθεί εδώ μέσα και φαίνεται ότι ομόφωνα αποφασίσαμε και συγκλίναμε σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, όλα αυτά θα τα συνθέσουμε, θα τα συναποφασίσουμε, θα τα εξετάσουμε, θα εξετάσουν οι καθήλοι του αντικειμένου και θα τα επικοινωνήσουμε, θα τα κοινωνήσουμε στην Αθήνα, είτε διαζώσεις, είτε των μέσων όλων που διαθέτει ο Δήμος. Επομένως, σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και η καμπάνια είναι εκ του ουκάνευ, δηλαδή θα κοιτάξουμε και διαμέσου του δικτύου κοινοτήτων, γιατί πιο πολύ ακουμπάει τις κοινότητες αυτά και έξω από την πόλη, το κτηματολόγιο. Να επικοινωνήσουμε μια καμπάνια είτε φυλαδίο είτε δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να δώσουμε λοιπόν το έναυσμα στους συμπολίτες να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, ναι κύριε Μανολογέρη, πέστε μου. Είπαμε όμως, ωραία Επιτροπή, τι θα διεκδικήσουμε δεν είπαμε. Δηλαδή στο διατάφτα, αν υπάρχει πρόταση από. Είπαμε κύριε Μανολογέρη, αυτό καταλάβατε ότι δεν είπαμε τι θα διεκδικήσουμε. Ναι, δεν υπήρξε συμφωνία κύριε Μανολογέρη. Μα συγχωρείτε, αυτό καταλάβατε. Μα δεν υπήρξε. Τόση ώρα είπαμε ότι θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα και ερχόμαστε τώρα και λέμε κάτι θα διεκδικήσουμε. Η παράταση, άντε κάναμε την παράταση, μετά τι θα γίνει. Υπάρχει κάποια πρόταση το πώς θα λυθεί το θέμα με την παράταση. Δεν θα λυθεί το θέμα. Ένα λεπτάκι, κύριε Μανολακέλη. Δεν θα λυθεί το θέμα με την παράταση και άρα λοιπόν εσείς τι προτείνετε. Για πέστε μας για να καταλάβουμε. Αν δεν έχετε εσείς κάποια άλλη πρόταση, να πούμε. Ωραία, πέστε μου να καταλάβουμε. Ωραία, καταλάβουμε. Λέω, σίγουρα χρειάζεται η παράταση, αλλά με την παράταση τι θα γίνει. Κάτω, παρακάτω, παρακαλώ. Λοιπόν, λέω ότι αφού η ανάρτηση θα γίνει στις 21 Μαρτίου σε κατατόπους γραφείο που θα έχει ο ανάδοχος και θα αναρτηθεί όλη η περιοχή της επαναχωροθέτησης. Φοβάμαι, να κάνω μια παρένθεση, φοβάμαι ότι η αλληλοκάλυψη που υπάρχει μεταξύ των οικοπαίδων δεν θα διορθωθεί και εκεί θα είναι, μακάρι να διαψευθώ, να προσπαθήσουμε όπως είπατε όλοι πολύ σωστά, Δήμος, Περιφέρεια, ΤΕΕ, λοιποί φορείς, να ουσιαστικά να σηκώσουμε τον κόσμο από τις καρέκλες τους, αλλά το κυριότερο που πιστεύω είναι ότι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση και αυτοί που δεν είχαν προσέλθει από το 97 έως το 2002, που μείνανε εκτός, που είναι οι άγνωστοι. Μισό λεπτό, πώς δεν το είπα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Δηλαδή, να ζητήσουμε, γιατί η κτηματολόγιο. Αυτό δεν είναι που λέτε εσείς να ανοίξει η προθεσμία. Όταν λέτε να ανοίξει η προθεσμία, αυτό δεν εννοείται. Να λήξει. Όχι, να ανοίξει. Να ανοίξει η προθεσμία, εκ νέου. Κτηματολόγιο. Όχι, εγώ δεν είπα κάτι. Όχι, όχι. Λέω ότι αυτή η προθεσμία που λέμε ότι είναι μέχρι 31 Μαρτίου. Αυτό δεν εννοούνε. 21 Μαρτίου θα γίνουν οι αναρτήσεις των ενστάσεων των πολιτών που πήγαν και τα δήλωσαν. Αυτοί που λέμε το 50%. Και θα δώσει το δικαίωμα για το άλλο 50% που είχαν κάνει ένσταση να μπορέσουν να έρθουν και να τα δηλώσουν. Και λέμε ότι αυτό δεν θα μας ικανοποιήσει σαν Δήμος, σαν
σαν νησί, να ζητήσουμε να γίνει και για τους υπόλοιπους που δεν πήγαν ποτέ να δηλώσουν. Αυτοί που είναι άγνωστοι. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ένα λεπτό, γιατί τώρα εγώ. Ένα λεπτάκι. Ναι, το κατάλαβα, Δήμαρχε. Ένα λεπτάκι για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο που θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Όταν λέμε να γίνει μια παστραντία, να σηκωθεί ο κόσμος από τις καρέκλες του, να πάει να δηλώσει, δεν είναι και αυτοί οι οποίοι ποτέ δεν δηλώσανε? Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή το κτηματολόγιο θα δώσει τη δυνατότητα μόνο σε αυτούς που είχαν κάνει την έσταση τότε. Ήταν τόσο ο Γενικός Διευθυντής της κτηματολόγιας. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι αυτονόητο όταν λέμε ότι πρέπει να γίνει ενημέρωση και να πάει ο κόσμος να του δοθεί δυνατότητα να δηλώσει? Ναι. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της Επιτροπής. Προσέξτε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εννοείται. Αυτό είναι το ζητούμενο, ναι. Ναι, ναι. Το ζητούμενο λοιπόν θα ζητήσουμε να είναι έξτρα από αυτό που. Καλά, η Επιτροπή θα γινόταν για να εγκλωβίσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους καταδικάσει να χάσουν τη διοκτησία? Εννοείται ότι αυτό είναι. Ποτέ εγώ δεν άκουσα να πούμε ότι θα είναι και αυτοί που. Μα είναι δυνατόν να τους αφήσουμε έξω, δηλαδή πάμε για αυτούς που κάναν έσταση και άλλοι. Δεν ακούστηκε μέσα. Ναι, ναι. Το διευκρινίσαμε. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Επίσης. Ναι. Συγγνώμη. Επίσης και ο Δήμος. Στο διάστημα αυτό της παράτασης να μπορέσει να τακτοποιήσει και εκείνος τα κινητά του, ώστε να είναι καθόλου έτοιμος. Όταν όλο αυτό, αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το λύσετε εσείς. Ούτως ή άλλως είναι αντικείμενο της Επιτροπής, εσείς είστε μέλος της Επιτροπής, συζητήστε το και καταλήξτε. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, ομόφωνα κυρία Τσιριγότη. Δεν είναι ζήτημα ψηφοφορίας. Εσείς την ορίσατε, ορίστε την. Ωραία, εσείς την ορίσατε. Ωραία, προτείνατε εσείς τέσσερις ανθρώπους, αλλάξαν μεταξύ τους, προτείνατε άλλους, την ορίσατε. Εμείς θα ψηφίσουμε την επιτροπή που θα ορίσετε εσείς. Θέλετε δηλαδή να το. Ένα λεπτάκι. Θέλετε, όχι, εμείς τοποθετήκαμε. Ένα λεπτάκι. Φαίνεται σαν να αποφασίζουμε και να διορίζουμε. Δεν το κάναμε έτσι. Μα προτείνατε εσείς. Όχι, όχι, δεν το κάναμε έτσι. Προτείνετε τον κύριο Μανολακέδη, τον κύριο Μαμάκο που είπε να είναι ο κύριος Βατός, είπαμε, την κυρία Χιωτέλη, η οποία κυρία Χιωτέλη είπε να είναι, δεν θυμάμαι ποιος, και φτιάξατε μια επιτροπή. Και δεν υπήρχε και οποιαδήποτε άλλη πρόταση μέσα από το Συμβούλιο, διότι θεωρήθηκε αυτή η πρόταση επαρκέσταση από πλευράς περιεχομένου. Εγώ άρα λοιπόν δεν αποφασίστηκε από τη Δημοτική Αρχή και διέταξε, έγινε διάλογος και αποφασίσαμε. Πολύ απλά. Τέλος πάντων, εμείς ως παράταξη τοποθετηθήκαμε. Έτσι πέστε. Σαν παράταξη είμαστε κατά. Εμείς ως παράταξη τοποθετηθήκαμε. Ωραία. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή, αν δεν έχει σαφή στόχο, που προέκυψε ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή σαφή στόχο, θα έπρεπε να νομίζετε, κυρία Τσιριγότη. Νομίζετε. Ωραία, μέσα από τη σύγκριση που θέλετε να επιδιώξετε, αφήστε, θέλετε ο κόσμος τελικά να βγει παραπονούμενο. Όχι, δεν θα βγει. Θα κάνουμε το καθήκον. Θα κάνουμε τα του για το αν η Επιτροπή συμφώνησε στο τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα. Είναι μια πολύ πολύ καλή στιγμή σήμερα που πραγματικά συγχαίρω τους συναδέρφους, διότι όλοι ομόφωνα σκύψαν πάνω στο πρόβλημα. Και πάμε τώρα και αυτό να το νερώσουμε. Να το κάνουμε ότι δεν είναι έτσι. Όλες οι παρατάξεις είπανε ναι, να κάνουμε το καλύτερο. Και προτείναμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε να συμφωνήσω μέσα και να ωραία, συμφωνήσετε. Ωραία, ωραία, γι' αυτό λέω να μην συμφωνήσετε. Ναι, ναι, συμφωνώ. Βεβαίως, συμφωνώ γιατί να μην συμφωνήσετε. Και κάτι, λέτε τόση ώρα ότι θα απευθυνθείτε στους κυβερνώντες και στους βουλευτές για να. Το καλοκαίρι λοιπόν να πούμε ότι ψηφίστηκε μια τροπολογία στον νόμο για το κτηματολόγιο. Ωραία, δεν θα απολογηθούμε για το κεντρικό κράτος. Και ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα απολογηθούμε για το τοπικό κράτος. Μισό λεπτάκι όμως γιατί. Μα δεν θα απολογηθούμε. Δεν θέλω να απολογηθώ εγώ για το τι κάνει η Αθήνα. Εγώ είμαι εδώ, εκπροσωπώ το Δήμο Μυτιλίνης. Οι συνάδελφοί μου σήμερα πραγματικά τους συγχαίρω γιατί κάνουν το κατοίκον τους σαν δημότες και σαν πολίτες αυτού του νησιού και για το καλύτερο δυνατό των ιδιοκτησιών των δημοτών. Ωραία. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Επιτροπή, αυτό. Θέλετε την ψηφοφορία, βγάλετε την επιτροπή για μας. Η ουσία της επιτροπής έχει όχι τα πρόσωπα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ναι. Μόνο μην το ξαναβάλω. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει άλλη πρόταση. Όχι, 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 κύριε. Όχι, άλλο πράγμα. Δώσ' μου ένα λεπτό. Θέλω στη νίκη. Στη νίκη, θέλω να την παρακαλέσω. Υπάρχει άλλη πρόταση. Τι πρόταση να υπάρχει, συζητάμε να σας πω κάτι τώρα. Γιατί κάνουμε εδώ, είναι μια παροδία. Άλλου τύπου, ώστε να βοηθήσουμε. Γιάννη, δεν γίνεται να στρογγυλευτούν όλα. Δεν γίνεται. Έχει μια πολιτική άποψη η κυρία Τσιριγότη, η οποία είναι πολύ ιδεολογημένη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το πρόβλημα από εκεί είναι κεντρικό και είναι πολιτικά κεντρικό. Εμείς λέμε ότι είναι τοπικό και πρέπει να το λύσουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο περισσότερο. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την Επιτροπή.
είναι ο κύριος Δήμαρχος Πρόεδρος, ο κύριος Μανούσος, ο κύριος Μανουλακέλης, ο κύριος Βατός και ο κύριος Μαμόλης. Λοιπόν, λύεται, σταματά. Ναι, και επίσης θα ζητήσουμε να συμμετέχει ο κύριος Περιφερειάρχης και οι βουλευτές μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, σταματάμε το θέμα αυτό. Και...